Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από σήμερα μετράμε, αν δεν κάνω λάθος, 9 ημέρες μέχρι την Κυριακή των εκλογών. Τα κόμματα έχουν παρουσιάσει τα προγράμματά τους που πιστεύω ότι ελάχιστοι τα έχουν διαβάσει. Οι υποψήφοι βουλευτές προσπαθούν μέσα σε κλίμα υποτονικό για εκλογές στην Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια, να αντλήσουν ψηφοφόρους αν αποφάσιστος ή από άλλα κόμματα. Οι συζητήσεις στις αθηναϊκές τηλεοράσεις, από ό,τι έχετε διαπιστώσει, είναι με τα ίδια σχεδόν πρόσωπα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα κόμματα έχουν επιλέξει 6-7 άτομα και προσπαθούν όχι να πούν κάτι ιδιαίτερο, απλώς να μην κάνουν λάθη. Έχουν διαλέξει λοιπόν 5 και 5 και 5 και 5, και ήδη βγαίνουν στα κανάλια και λένε τα ίδια πράγματα και προσπαθούν να μην κάνουν λάθη, να το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος. Τώρα, στη διαδικασία απόψε αυτής της εκπομπής, γιατί είναι πολύ συλλεκτική. Όταν συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, θα πρέπει να τηρούνται κάτι κανόνες. Ο χρόνος της απάντησης να είναι σύντομος. Εγώ, σαν παρουσιαστής της εκπομπής, θα προσπαθήσω να μεταφέρω στους καλεσμένους μου τι ρωτούν και τι λένε στις πλατείες και στα χωριά. Δημοσιογράφος επαγγελματίας δεν είμαι και απλώς είμαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί και ακούει. Αυτά λοιπόν θα μεταφέρω στους καλεσμένους απόψε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όσα καταλογιστούν ή όσα ακουστούν απόψε εδώ δεν αφορούν πρόσωπα, στα πρόσωπα, αφορούν τους κομματικούς οργανισμούς που τα πρόσωπα αυτά αντιπροσωπεύουν. Κανείς δεν θέλει την αποχή, όλοι φωνάζουν στον κόσμο να πάει να ψηφίσει και καθημερινά κάνουν αναλύσεις ποιοι είναι άραγοι εκείνοι που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, ποιοι είναι που δεν θα πάνε στον μπάνιο κλπ. Να σας παρουσιάσω όμως μετά από το σύντομο πρόλογο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, τους καλεσμένους μας. Είναι ο Χάρης Μαμουλάκης, πολιτικός μηχανικός, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη. Καλησπέρα κύριε Χιντηράκη, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Ανδρέας Στρατάκης, κατά τη δήλωσή του αγρότης. Καλησπέρα κύριε Στρατάκη μας. Καλησπέρα κύριε Χιντηράκη. Είστε καλά. Όχι μόνο κατά δήλωσή μου, πραγματικός αγρότης. Ο γιατρός, ο Δημήτρης Ομπρίμης, από το κίνημα αλλαγής. Πώς είστε? Μια χαρά κύριε Σιντουράκη. Πώς πάει η εκστρατεία? Νομίζω καλά. Έχουμε θετικά μηνύματα. Ο Δημόκρητος Αλούστος, ιδιωτικός υπάλληλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Εργάζεσαι στο ΙΤΕ. Ναι, στο τεχνολογικό πάρκο, είναι κομμάτι του ΙΤΕ. Και είστε και λίγο συνδικαλιστής ή πολύ συνδικαλιστής? Εξαρτάται ποιο κριτήριο είναι το μέτρο του συνδικαλισμού. Και ο Γιώργος Αλογιάδης ήταν τα κόμματα της Βούλης. Μάλιστα, ναι. Εγώ είμαι ακόμη εκτός. Είστε με το ένα πόδι που λένε. Περίπου, ναι. Και ο Γιώργος Αλογιάδης, οικονομολόγος, επιχειρηματίας από το Μέρα 25. Καλώς ήρθατε, κύριε Αλογιάδη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί απόψε εδώ πέρα. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις είναι για όλους και κάποιες ερωτήσεις ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός θα είναι ατομικές. Να ξεκινήσω όμως με μια ερώτηση που θα την απευθύνω σε όλους σας. Ποιο είναι για τον καθένα από εσάς το ζητούμενο των εκλογών αυτών, κύριε Μαμουλάκη? Νομίζω ότι καταρχάς αυτό που αναφέρατε, κύριε Χιντηράκη, και στην αρχή της τοποθέτησής σας, το εισαγωγικό σκέλος, το βασικό ζητούμενο είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή των πολιτών, διότι πράγματι εντός του θέρους, μέσα στη θερινή αυτή ραστόνη, ελοχεύει ο κίνδυνος, αν θέλετε, η επισφάλεια, να έχουμε μια μειωμένη συμμετοχή, μια μεγάλη, αν θέλετε, αποχή, η οποία διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό όλο το δημοκρατικό πνεύμα που διέπει τις εθνικές εκλογές. Άρα λοιπόν θεωρούμε κεντροβαρές και πιστεύω να συμφωνούν και όλοι οι υποψήφοι και συνάδελφοι εδώ στο πάνελ, ότι η συμμετοχή και η μαζική συμμετοχή είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και είναι και επιθυμητικός στόχος. Για το κόμμα σας όμως, για το κόμμα, το ζητούμενο. Για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζητούμενο είναι να αυξήσει τις δυνάμεις του εν συναρτήσει, εν σχέση με τις εκλογές του Μαΐου του 2019, πριν από ένα μήνα και κάτι, να ισχυροποιήσει, να συσπυρώσει, αν θέλετε, τη δύναμή του και την συμμετοχή, και ή δυνατόν, πέραν της Κρήτης που ούτως ή άλλως η δυναμική είναι συγκεκριμένη και νομίζω ότι είναι και αυξάνουσα, να μπορέσει και στην υπόλοιπη χώρα να ισχυροποιήσει τα κεκτημένα και τις δυνάμεις του. Έχετε συνηθίσει την τηλεόραση, κύριε Μαμουλάκη, και είστε πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, γιατί σε λένε πρόεδρο, κύριε Στρατάκη μου? Όλοι πρόεδρο. Και εμένα μια φορά που ήμουν στην πρωτοβουλία, ακόμα μου έχει μείνει το πρόεδρε. Μα εμένα δεν μου έχει μείνει, είμαι. Σα πρόλαβα νεαρός ως πρόεδρο, κύριε Χιντάκη. Ναι, εγώ δεν μου έχει μείνει, είμαι υπηρετώ τον αγροτικό χώρο, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο για την δημοκρατία? Η συμμετοχή, θα πρέπει όλες και όλοι να συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση, την οποία θα έχουμε στις 7 του μήνα.
Είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να αποφασίσουν όλος ο κόσμος να συμμετέχει και να έρθει να συμμετέχει, ανεξάρτητα τι θα ψηφίσει ο καθένας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να, ο καθένας να διαφορήσει. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση πραγματικά παίζεται το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι. Το ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία. Το ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι, βέβαια είναι αυτοδυναμία. Βέβαια είναι η αυτοδυναμία, η οποία είναι δεδομένη η αυτοδυναμία. Και σε ό,τι αφορά την Κρήτη, θα έχουμε και μεγάλες εκπλήξεις. Μένετε να το δούμε σε 9 ημέρες από σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Μπρίμη, στην ίδια ερώτηση. Το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγής. Το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγής, επειδή έχει υποφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγής είναι να συσπυρώσουμε τον κόσμο, να πάρουμε κάποια ποσοστά τα οποία θα μας επιβεβαιώσουν ως ένα δυναμικό τρίτο πόλο σε αυτή τη φάση στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος και επομένως να ανασυνταχτούμε και να προχωρήσουμε στο να κάνουμε το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ ένα δυνατό κόμμα όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια όπως το γνωρίζαμε. Εννοείται ότι όσο αυξάνεται η συμμετοχή και όσο ο κόσμος συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία αυτό είναι προς όφελος και της δημοκρατίας αλλά και των κομμάτων και γι' αυτό δίνουμε το μήνυμα στους πολίτες, στους συμπολίτες μας ότι να πλαισιώσουν την εκλογική διαδικασία έτσι ώστε και το κίνημα αλλαγής να μπορέσει να εκφραστεί μέσα από αυτή την διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό και τον πιο ισχυρό δυνατό τρόπο, αλλά και στη δημοκρατία να κάνουμε το χρέος μας σαν πολίτες. Σε λίγο θα κάνουμε και εξειδικευμένες ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Βέβαια. Κύριε Σαλούστρο, η δικιά σας θέση. Τι ζητάτε από τις εκλογές αυτές, τι περιμένετε, τι θα θέλατε? Το ζητούμενο, καταρχήν, το διακύβευμα αυτών των εκλογών δυστυχώς δεν είναι για το αν θα είναι ο λαός στην εξουσία στις 8 του μήνα. Όποιο κόμμα και αν βγει, είτε η ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι θα εφαρμόσει μια πολιτική προσυμφωνημένη, η οποία θα έχει το λαό απέναντί του. Άρα λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα μπορούσε να έχει άλλο στόχο από το να είναι όσο πιο ισχυρό γίνεται, όπλο στο χέρι του λαού για να μπορεί να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική που θα έρθει, αυτή που έζησε τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαϊκή βαθιά και θα ενταθεί το κόμμα διάστημα. Ευχαριστώ. Κύριε Λογιάδη, εσείς έχετε μια σχετική εμπειρία τελευταία από... Ξεκίνησα, ναι. Εγώ είμαι μάλιστα πιο αρχαίος τώρα εδώ πέρα, λόγω ευρωεκλογών. Προηγήθηκαν οι ευρωεκλογές. Λοιπόν, για μένα και για μας, το σαν μέρα 25. Είπαμε μέρα 25. Μέρα 25 ακριβώς, μέτωπο ευρωπαϊκής ρεαλιστικής ανεπακοής, το πρώτο πράγμα είναι να πούμε αλήθειες. Το δεύτερο πράγμα είναι να κάνουμε μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει μεταξύ μας να κάνουμε ένα διάλογο και με την κοινωνία μαζί. Στόχος μας βέβαια είναι να μπούμε στη Βουλή. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Και στο τέλος ημέρας, ουσιαστικά αυτό ο στόχος όλων μας είναι η ευημερία και η ανάπτυξη. Είναι το τέλος της λιτότητος, είναι να προχωρήσουμε σε μια ευημερούσα κοινωνία. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι, να μας εξηγήσετε κάτι. Παρακαλώ. Έχω ακούσει τον Βαρουφάκη να εξηγεί τι είναι το 25. Μάλιστα. Μας το λέτε. Το μέρα ξέρουμε τι είναι λίγο πολύ. Ξέρουμε το 25 τι είναι, γιατί ίσως να μην το ξέρουν. Κύριε Κιντράκη, μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές δεν ήξερε ο κόσμος το μέρα. Τους έλεγα μέρα. Τώρα το μάθαμε το μέρα, το 25. Το μέρα λοιπόν, το 25 σηματοδοτεί κατά τον Γιάννη και κατά όλους μας 10 χρόνια μετά την ελληνική κρίση, την παντευρωπαϊκή κρίση του 2015, το 2025, αν μέχρι τότε δεν έχει μεταξελιχθεί η Ευρώπη σε ένα ομόσπονδο κράτος, με ένα υπουργό οικονομικών, με ένα υπουργό άμυνας, ένα ομόσπονδο πραγματικά κράτος, τότε η Ευρώπη θα διαλύσει. Δηλαδή έχουμε 6 χρόνια ακόμα. Περίπου 6 χρόνια, αλλά και πριν. Είναι σαν χρησμό όμω ότι κατεβαίνει κάποιο αστεροειδή να μα διαλύσει. Ναι, ο αστεροειδή είναι πάρα πολύ κοντά και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. 35 χρόνια είναι μετά το 1990 που ξεκίνησε να εισάγεται το ευρώ. Είναι μια γενιά. Αυτό λοιπόν είναι το 25. Ακριβώς, είναι ουσιαστικά. Μην τρομάξετε. Είναι... Έχουμε deadline. Έχουμε 6 χρόνια ακόμα. Δεν έχουμε τόσο χρόνο. Έχουμε 25 χρόνο. Μέσα πάει τώρα. Ναι, αλλά πρέπει να το συμπτύξουμε αυτό το πράγμα. Maximum. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαμουλάκη. Ξέρω ότι δεν σας τρομάζουν οι ερωτήσεις που θέλουν απολογητικές απαντήσεις. Mm-hmm. Και απόψε να είστε ήρεμος, γιατί εσείς κυβερνάτε. Ναι. Οπωσδήποτε ξέρετε ότι εσείς θα είστε αυτός που θα πάρει τις πιο πολλές ερωτήσεις. Θα δεχτούμε τα πάρθια βέλη, Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη, όπως συνηθίζετε στα απαντήσεις σας, να μας πείτε το εξής. Έχω ακούσει πάρα πολλές κουβέντες γύρω από το τι έφταξε για το απρόσμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
έχω ακούσει από αντιπολιτευόμενες φωνές ότι είναι η απομόνωση της κοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, η κούραση των ψηφοφόρων σας από την αναντιστοιχία υποσχέσεων και πράξεων, η συνειδητή εγκατάλειψη της μεσαίας τάξης, η αλλίωση της αριστερής ιδεολογίας σας με τις ευκαιριακές μεταγραφές προσώπων, η αλαζονική συμπεριφορά προβλημένων στελεχών. Θα ήθελα κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά. Ναι. Ή μπορεί να έχετε κάτι διαφορετικό να μας πείτε εσείς απόψε. Λοιπόν, αυτά που αναφέρατε εν μέρη είναι ένα κομμάτι ή ένα τμήμα, αν θέλετε, των λαθών που έχουν γίνει σε επίπεδο σχεδιασμού. Βέβαια, όχι τόσο ισχυρά όσον αφορά την σημασία τους. Θεωρώ το μεγαλύτερο ζήτημα που δημιούργησε και το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών ήταν το έλλειμμα, το δομικό έλλειμμα, επικοινωνίας. Και ξέρετε, στη ζωή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το γνωρίζετε ως άνθρωπος που ασχολείστε με τα μέσα πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη λίγο, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Όταν δεν επικοινωνείς κατάλληλα την ουσία της πολιτικής, αυτομάτως δημιουργείς ρήγματα στον ίδιο τον κόσμο, ο οποίος έχει αναφορά, κομματική και πολιτική αναφορά σε σένα. Είναι όπως λέμε πολλές φορές ότι το να κάνεις να προσπαθείς να επικοινωνήσεις κάτι όχι με τον κατάλληλο τρόπο, είναι σαν να κλείνεις το μάτι σε μια ωραία γυναίκα μέσα στο σκοτάδι. Ο παραλληλισμός αυτός δείχνει πολλά. Άρα τι θέλω να πω επί της ουσίας. Ότι παρόλο που παρήχθη έργο, σοβαρό κυβερνητικό έργο, σε πολλούς τομείς, θα το αναπτύξουμε περαιτέρω, δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε η παρούσα κυβέρνηση να το επικοινωνήσει δεν ήταν ο κατάλληλος. Μην μου πείτε όμως και εσείς τώρα αυτό που ακούω συχνά, ότι δεν είχατε μέσα δικά σας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα σας πω αυτό. Γιατί αν τα μετρήσουμε, μπορεί τα πιο ισχυρά να ήταν απέναντι, αλλά αν τα μετρήσουμε αριθμητικά, είχατε πολύ περισσότερα μέσα στη διάθεσή σας. Άρα ήταν το πρόβλημα σε εσάς, στην κυβέρνηση. Θα σας πω. Στη χώρα μας ισχύει κάτι το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερο. Ιδιάζουσα κατάσταση, σχεδόν καινοφανές. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση δεν βάλεται τόσο έντονα, ετερόκλητα και ετεροβαρός, απέναντι και βρίσκοντας απέναντι ένα στρατό από δημοσιογράφους από πάρα πολλά μέσα. Θα μου πείτε, μα ο αριθμός αυτών, η κρατική τηλεόραση κλπ. Δεν υπάρχει. Βεβαίως. Αλλά όταν μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται, και μιλάω για τα κεντρικά αθηναϊκά, εννοείται προφανώς, και όχι τα περιφερειακά μέσα που κρατάνε μια πολύ αξιόλογη και αξιόπιστη ειδησιογραφικά και διοντολογικά στάση και τάση. Κεντρικά λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Γνωρίζουμε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη διαδρομή πολιτική και οικονομική στη χώρα, οι οποίοι έχουν αγοράζουν κάθε μήνα σχεδόν μέσα ή δημιουργούν καινούρια. Άρα για να δημιουργήσουν συνθήκη. Είναι το βασικό. Όχι, είναι βασικό στο ζήτημα της επικοινωνίας. Ναι, το βασικό είναι η επικοινωνία. Ναι. Πώς ρηγματώθη, πώς δεν ήταν κατάλληλα, αν θέλετε, δομημένη, έχει τα αίτια που σας ανέφερα. Βεβαίως και αυτά που είπατε είναι σημαντικά στοιχεία, η αλαζονία κάποιων συγκεκριμένων στελεχών που πράγματι υπήρξε το τελευταίο διάστημα ήταν κάτι το οποίο προβλημάτισε και από ό,τι φάνηκε και κόστησε. Επίσης, ζητήματα τα άλλα που θέσατε αναφορικά με την πολιτική. Ο μεσαίος, δεν μου αρέσει ο όρος μεσαία τάξη, ο μεσαίος χώρος, ο οποίος πραγματικά έβαλε πλάτη. Έβαλε μια ισχυρή πλάτη στη χώρα για να μπορέσουμε να βγούμε επιτέλους από τον Αύγουστο του 2018 από τα μνημόνια. Αυτός ο κόσμος, αυτός ο χώρος που βοήθησε τόσο πολύ τη χώρα να ορθοποδήσει, δεν υπήρξε η ανταποδοτική στάση από την πλευρά της κυβέρνησης. Είστε πολύ ειλικρινής. Θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να μιλάμε με καθαρές κουβέντες, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια. Ακόμα τα χαμηλότερα στρώματα, τα οποία είχαν πρωτογενώς, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, νομίζω ότι δόθησαν κάποιες λύσεις, μια ταξική αναδενομή συγκεκριμένη και έπεται, και αυτό είναι το ζήτημα και του καλοκαιριού. Μην το λέτε αυτό, ταξική αναδενομή, γιατί θα θυμηθούμε του Κατσακαλώτη στη Βουλή τι έλεγε. Εντάξει, απλά νομίζω ότι δεν τιμούσε κανένα, για παράδειγμα, ο υπερκατώτατος μισθός και στοιχεία τέτοιας φύσεως. Υπό αυτή την έννοια. Αλλά γενικά, ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα πολυπαραγωγικό. Κυριαρχώντος όμως ήταν το θέμα της επικοινωνίας. Μάλιστα. Πρόεδρε, κύριε Στρατάκη μου, δεν είναι εύκολη η υπόθεση η διακυβέρνηση της χώρας στις 8 του μήνα. Και το ξέρετε καλά. Υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν υπογραφές, οδυνηρές. Τι διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, τι διαθέτει πάνω από τα άλλα κόμματα, ώστε να επιτύχει εκεί που οι άλλοι απέτυχαν? Κύριε Σιντεράκη, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει τη σοβαρότητα και την ενιαία πολιτική και την ενιαία άποψη. Η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν και να προχωρήσουμε χρειάζεται μια σοβαρή κυβέρνηση.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι μέχρι σήμερα, από το 2015, τη χώρα μας δεν την κυβερνάει η σοβαρότητα, δεν την κυβερνάει η υπευθυνότητα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα, φάνηκε το αποτέλεσμα στην πορεία. Ο ελληνικός λαός στις 26 Μαΐου έδωσε το πρώτο μήνυμα σε όλους αυτούς που τους φταίνε όλοι οι άλλοι, φταίνε οι δημοσιογράφοι, φταίνε οι απλοί πολίτες, φταίει οποιοδήποτε έχει αντίθετη άποψη είτε ήταν μεσαία τάξη, ήταν εργατική τάξη, είτε αγροτικός τομέας. Είχαμε μία διαφορετική άποψη, στοχοποιηθήκαμε, μας κυνηγούν και κυνηγάνε τον ελληνικό λαό όπως κυνηγάει, επιτρέψαμε να σας πω, ο σκύλος στο λαγό. Μία κυβέρνηση η οποία ήρθε με ψέματα, φεύγει με ψέματα, έταξε στον ελληνικό λαό τα πάντα το 2015, δεν έκανε τίποτα αυτό. Άρα η διαφορά με τη δικιά σας αυτή τη στιγμή... Η διαφορά είναι ότι είναι μία κυβέρνηση θα είναι αύριο με πλήρη σοβαρότητα και μία κυβέρνηση η οποία μας έχει συνηθίσει άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, άλλα ο Πρωθυπουργός, άλλα ο Υπουργός, άλλα ο Γενικός Γραμματέας και άλλα των άλλων. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρίμη, επειδή ο μηδενισμός δεν μου άρεσε ποτέ και δεν μπορώ να αμφισβητήσω εγώ προσωπικά την προσφορά του ΠΑΣΟΚ ή και τα λάθη του, αν θέλετε, τα χρόνια που πέρασαν. Όμως πληρώσατε ένα τίμημα πολύ βαρύ που δεν το πλήρωσαν άλλοι που υπέγραψαν τα μνημόνια. Τι γίνεται, γιατί το κόμμα δεν μπορεί να πάρει επάνω? Ωραία η ερώτηση, κύριε Χιντηράκη, αλλά η απάντηση δεν είναι και πολύ εύκολη. Το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής, όπως μετεξελισσόμαστε σαν ονομασία, όντως κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης πλήρωσε πολλά περισσότερα από εκείνα που του αναλογούσαν. Και πλήρωσε το εξής γεγονός, και μαζί με το ΠΑΣΟΚ θα ήθελα να πω το πλήρωσε και η χώρα. Ξεκινώντας λοιπόν από την διαδικασία και την κατάσταση που έφερε την κρίση, θα ήθελα να πω εδώ ότι το γεγονός και η ιστορία της κρίσης ξεκινάει από την πενταετία, εξαετία 2004-2009, για όσους θυμούνται καλά. Δηλαδή από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα την Καραμαλή. Είναι περισσότερο από σίγουρο, είναι ιστορικά κατοχυρωμένο πλέον θα έλεγα, ότι αυτή η εξαετία δημιούργησε τα ελλείμματα και τα χρέη τα οποία μας έφεραν στην κατάσταση το 2010 ο Γιώργος ο Παπανδρέου να δημιουργήσει, να ανατρέξει στη βοήθεια των εταίρων και στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και πρέπει να αναφέρεται το εξής, ότι μόνο για το έτος 2009 ήταν 15,6-15,8 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, επομένως μιλούσαμε για 35... Αυτό όμως θα μας περιγράφετε τι έγινε. Εγώ σας ρώτησα το εξής. Γιατί δεν μπορείτε να αναλάβετε εσείς... Για 35 δισεκατομμύρια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν αναγκάστηκε να υπογράψει το πρώτο μνημόνιο. Τα μνημόνια, αν δούμε τις άλλες χώρες που είχαν παρόμοιες πολιτικές καταστάσεις και οικονομικές καταστάσεις, φαίνεται ότι χρειάζονται μια συνένεση. Μια συνένεση που το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου την επιχείρησε και την έκανε και πράξη μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η διακυβέρνηση, η περίοδο διακυβέρνησης και ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως εκείνο που δεν έγινε από τη μεριά των άλλων κομμάτων ήταν το εξής. Ήταν η συνένεση ευθύς εξ αρχής από την περίοδο που άρχισαν τα μνημόνια. Δηλαδή θυμόμαστε τότε τον κύριο Σαμαρά. Θα καταλήξω και πάλι όμως θα δεν... καταλήξω και πάλι δεν καταλήγουμε σε αυτό την ερώτηση. Θα καταλήξω. Γιατί αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Θα καταλήξω εκεί που. Για να είμαστε πιο σύντομοι. Ναι, θα είμαι σύντομος λοιπόν. Και ο κύριος λοιπόν Σαμαράς, αλλά και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αντιπολίτευση τότε, στήθηκε απέναντι, ούτως ώστε δημιουργήσαμε ένα κλίμα στην Ελλάδα. Ένα κλίμα στην Ελλάδα που έπρεπε κάποιος να στηρίξει τη χώρα. Αυτή τη στήριξη στη χώρα την έδωσε μόνο η υπευθυνότητα του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι υπευθυνότητες, κύριε Χιντηράκη, τελικά σε ένα κόσμο ο οποίος έχει μάθει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, πληρώνονται και πληρώνονται πολύ ακριβά. Θέλετε να πείτε ότι παίρνετε πολύ περισσότερα βάρη από όσες αναλούσατε. Δηλαδή. Αυτό εξηγώ όλη αυτή, αλλά πρέπει να κάνουμε και την αναφορά, διότι η αναφορά, με την αναφορά κατανοεί ο κόσμος αυτό που συνέβη. Κύριε Μπρίμη, επομένως, για να καταλήξω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν όλο αυτό το διάστημα, αφού χρεώθηκε τα πάντα, ακόμα δηλαδή και το προπατορικό αμάρτημα,
Είναι λογικό ότι χρειάζεται και ένα χρόνο ανάκαμψης. Εκείνο όμως που φαίνεται τώρα είναι ότι δείχνει ότι σιγά σιγά μέρα με τη μέρα ανακάμπτω. 8 μέρες ακόμα και θα το δούμε. Θα το δείτε. Κύριε Σαλούστρο, είστε ιδιωτικός υπάλληλος και εκλεγμένος τέλεχος του εργατικού κέντρου. Άρα γνωρίζετε πολλά πράγματα γύρω από τα εργατικά θέματα. Περισσότερα από όλους μας. Γνωρίζετε καλά ότι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία και ειδικά η ανεργία της νεολαίας. Σωστά. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει αυτή την εποχή ότι η ανεργία έχει χαμηλώσει πάρα πολύ σε ποσοστά. Τι δική σας την άποψη? Κοιτάξτε να δείτε. Η ανεργία και γενικά η εργασία πρέπει να συνδέεται και με τις συνθήκες και το ωράριο και το μισθό. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε στο σύνολο όλους τους δείκτες για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και το οποίο τι μας λέει? Το 2014 ο μέσος μισθός ήταν 1.260 ευρώ μεικτά. Το 2018 ο μέσος μεικτός είναι 916 ευρώ μεικτά. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 οι ελαστικές μορφές απασχόλησης ήταν το 54% έναντι του 46% που ήταν η σταθερή 8 ώρες εργασία. Και αυτό το υπολογίζουμε σαν πλήρης εργασία? Βέβαια υπολογίζεται. Οι οργανισμοί που βγάζουν τα στοιχεία, ναι, αυτά το υπολογίζουν. Συμπεριλαμβάνονται προφανώς μέσα στους δείκτες που κατεβάζουν την ανεργία, όπως συμπεριλαμβάνονται και τα πεντάμινα. Και το 3ωρο και το 4ωρο και αυτά όλα. Και βέβαια και τα πεντάμινα που ανακυκλώνουν την ανεργία, τα προγράμματα απασχόλησης και τα οχτάμινα, αυτά που έχουν γεμίσει όλες οι υπηρεσίες των Δήμων, καθαριότητες κλπ. Για να βγάλουν λοιπόν αυτό το νούμερο. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι ένας εργοδότης το 2014. Με τον ίδιο μισθό το 2019 θα μπορούσε να απασχολεί 25% περισσότερους υπαλλήλους με τον ίδιο μισθό. Μάλιστα. Αν αυτό είναι δείκτης ανάπτυξης, καταλαβαίνουμε για ποια ανάπτυξη πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα. Εντάξει, εγώ ήθελα μόνο την πρώτη τοποθέτησή σας. Στην δεύτερη θα κουβεντιάζουμε. Κύριε Λογιάδη, είστε διατεθειμένος να απαντήσετε? Με το χέρι στην καρδιά θα σα ρωτήσω. Σε κάθε ερώτηση. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πάνελ. Είναι μια ερώτηση η οποία θα φέρει το χαμόγελο στα χείλη των άλλων τεσσάρων. Δεν ξέρω σε σένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, δυστυχώς σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος του κλεισίματος των τραπεζών το 2015. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και του σχηματισμού των τραγικών καταστάσεων στις τράπεζες και στα ATM. Επίσης, σαν σήμερα, λένε, δεν το ξέρω, ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης γύρισε στο σπίτι και είπε στη Δανάη: «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Γνωρίζω ότι έχετε διαφορετική άποψη για τα γεγονότα και θα ήθελα να μας τα πείτε εδώ πώς είναι στην πραγματικότητα. Θα σας πω τα γεγονότα. Ο Βαρουφάκης έκλεισε τις τράπεζες. Ο Ντράγκη τις έκλεισε τις τράπεζες και τις έκλεισε παράνομα. Μπορείτε τις τράπεζες. Να κάνετε και παρεμβολή, αν θέλετε. Ναι, να μιλήσω πρώτα. Βέβαια, το συζητάμε οπωσδήποτε. Είναι ένα νομικό θέμα. Όταν ο Ντράγκη σκεφτόταν να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζήτησε γνωμοδότηση από μια ιδιωτική εταιρεία νομικών συμβούλων στις Βρυξέλλες. Την οποία και ακριβοπλήρωσε κιόλας σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ακριβοπλήρωσαν εμείς όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όταν έκλεισε λοιπόν τις τράπεζες ο Ντράγκη, ζήτησε ο Βαρουφάκης από τον Ντράγκη να του δώσει τη γνωμοδότηση αυτή. Ο Ντράγκη του είπε: «Δε στη δίδω, είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». Τότε λοιπόν ο Βαρουφάκης μαζί με έναν Γερμανό Ευρωβουλευτή μάζεψαν 30.000 υπογραφές, όπως ορίζει το σύστημα. Ζήτησαν και μία γνωμοδότηση από έναν Γερμανό καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, κατά πόσο ήταν σύνομη αυτή η ενέργεια του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο νομικός αυτός σύμβουλος απεφάνθη ότι δεν ήταν σύνομη και έτσι λοιπόν ο Βαρουφάκης με τον Γερμανό Ευρωβουλευτή κατέφυγαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πρωτοβάθμια δικαστήρια. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια εξέδωσαν μία απόφαση η οποία λέει ότι δεν χρειάζεται να δώσει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη γνωμοδότηση αυτή, διότι λέει το σκεπτικό ότι θα περιοριζόταν ο τρόπος σκέψεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα λοιπόν δεν σας τη δίδομαι, κύριοι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό λοιπόν είναι ανίκουστο, διότι όταν αυτό το πράγμα αφορά όλους εμάς, αφορά όλους εμάς και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους, και πληρώσαμε ουσιαστικά την νομική συμβουλή, αλλά και ουσιαστικά την οικονομία που υπέστη αυτό που πέσει στην Ελλάδα, καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν θεσμοί
δημοκρατική, πραγματική στην Ευρώπη που να αναδεικνύουν και που να κατευθύνουν τα πράγματα. Δηλαδή, θέλουμε μια τέτοια Ευρώπη που ο κάθε Ντράγκη να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι τραγικό. Αυτή λοιπόν τη στιγμή πάμε παρακάτω και έχουμε το θέμα ότι έχει πάει ο Γιάννης, ο Βαρουφάκης και ο Γερμανός Ευρωβουλευτής στα ανώτατα ευρωπαϊκά δικαστήρια να ζητήσουν πλέον Αυτή είναι η σύμμαχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι όχι, η Τρόικα που έκανε μαθήματα στους ΣΥΡΙΖΑ να μην τους λέει Τρόικα, να τους λέει θεσμούς. Όχι, λοιπόν, για ποιον δεν μιλάτε τώρα. Ένα λεπτό. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επειδή πρέπει να πάμε για διαφημίσεις, αλλά έχουμε ένα λεπτό. Αν κάνετε μια μικρή τοποθέτηση. Μια μικρή τοποθέτηση ο καθένας. Τις τράπεζες τις έκλεισε συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν τις έκλεισε ο Γιάννης Βαρουφάκης, εξέφραζε την πολιτική μιας κυβέρνησης. Επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης ήταν ο Αλέξης και είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τις τράπεζες τις έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ο Βαρουφάκης ήταν ο υπουργός, ο οποίος εκτελούσε εντολές κυβέρνησης. Δεν εκτελούσε τις εντολές του μυαλού του ή της σκέψης. Σωστά, σωστά. Όπως και τη χώρα την έβγαλε τα μνημόνια ο Αλέξης ο Τσίπρας και κανείς άλλος. Άλλοι την έφεραν, άλλος την έβγαλε. Λοιπόν. Τη χώρα την έβαλε ο Αλέξης ο Τσίπρας βαθύτερα στα μνημόνια αρχή ο Μαμουλάκη, διότι το τρίτο μνημόνιο είναι δικό σας. Έχετε Αλέξης Τσίπρας με ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, το ένα άνθρωπο την έβαλε πάντω. Στα 12 τα μνημόνια ήταν πολλά. Η έξοδο μία και ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα. Τη βιώνει ο λαό την έξοδο τη μνημόνια, αλλά για το πετσί του τη βιώνει. Είναι και ο πρόεδρο. Είναι και ο πρόεδρο. Δεν φταίει ο Ντράγκη. Εδώ το πρώτο εξάμεινο, να θυμηθούν οι Έλληνες πολίτες τι ζήσανε σε μια κυβέρνηση Βαρουφάκη με υπουργό οικονομικών, με πρωθυπουργό. Εδώ ήταν η αιτία να φέρουν το τρίτο μνημόνιο, το χειρότερο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία διάλυσε τον ελληνικό λαό. Όχι, διάλυσε ό,τι υπήρχε στη χώρα μας. Ό,τι άλλο υπήρχε για τον Πασόκ στα προηγούμενα δύο χρόνια. Εγώ πάντω διαρωτώμαι γιατί η Κεντρική Τράπεζα, κύριε Σαρτάκη, μου δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Ο Ντράγκη μας φταίει. Μα για όλα μας φταίει. Γιατί δεν μας δίνει την ευκαιρία. Εσείς την κλείσατε τη τράπεζα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είσαστε μαζί, κύριε Γιώργο. Κλείνουμε, πάμε στο διάλειμμα. Βλέπετε τα σήματα που μα κάνουν. Πάμε στο διάλειμμα με σηκωμένη διάθεση. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Τα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής, τα πρώτα 25, πέρασαν στο τέλος με μια λιγάκι. Ήτανε χαλαρά. Ήτανε χαλαρά. Στο τέλος ανεβήκαν οι τόνοι και δεν έχει σημασία να ανέβουν οι τόνοι. Κανένα πρόβλημα. Συζητά. Τώρα να ξεκινήσω πάλι μια γενική ερώτηση και θα ξεκινήσω όμως ανάποδα τώρα έτσι με τη σειρά. Από εσάς, κύριε Λογιάδη. Ξέρετε ότι μαζί με τα άλλα θέματα που φέρουν το συνταξιοδοτικό στις πρώτες θέσεις των προβλημάτων, η κύρια αιτία λένε είναι ότι λόγω του δημογραφικού προβλήματος, δηλαδή της υπογεννητικότητας, σε λίγα χρόνια ένας θα εργάζεται για να συντηρεί τρεις. Δεν λέτε κόμμα, πώς το λέτε το μέτωπο. Δικό σας. Μέτωπο. Το μέτωπο. Έχει μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι το υπάρχει μόνο ένα θέμα στα προσεχή χρόνια. Είναι το τεράστιο θέμα για όλους και όχι μόνο τις οικογένειες, του κάθε πολίτη νομίζω. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την μεγάλη οικονομία, από τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει αυτή η λιτότητα να τερματιστεί. Δεν πάει άλλο πλέον με αυτό που γίνεται, με την υπερφορολόγηση. Πρέπει να υπάρξει μία αναδιάρθρωση του χρέους. Πρέπει το χρέος. Θα σας πω όμως. Ναι, πάτε αλλού. Όμως, ναι. Είναι άλλες ερωτήσεις. Όχι, αφήστε τις. Ναι, για το θέμα της οικογένειας, δηλαδή πώς δεν θα μαραζώσουμε σαν έθνος. Πώς θα στηρίξουμε την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να βοηθηθεί, πρέπει να στηριχθεί. Πρέπει να στηριχθούν επίσης οι γενείς. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, είναι η υπογεννητικότητα, αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης είναι η υπογεννητικότητα. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει πρώτα ο άνθρωπος να έχει όρεξη να κάνει οικογένεια, πρέπει να έχει όρεξη να κάνει παιδιά, πρέπει να έχει όρεξη να δουλέψει, να μπορεί να πάει παρακάτω. Άρα λοιπόν πρέπει να βοηθεί η οικονομία, το άτομο για να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε την οικονομία για να βοηθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Για μας πρώτα απ' όλα είναι η μεγάλη εικόνα που είναι πολύ άσχημη, διότι όταν ο άλλος δεν έχει όρεξη να κάνει κάτι, πώς θα το κάνει, δηλαδή τι να κάνει. Όταν η ανεργία έχει φτάσει εκεί που είναι, όταν επενδύσεις δεν γίνονται, όταν έχουμε τόσο. Στη Γερμανία έχουμε αρνητικά επιτόκια, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Επενδύσεις δεν γίνονται. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό. Ακριβώς. Για εμάς το βασικό θέμα λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα η οικονομία για να φτάσουμε στην οικογένεια που ουσιαστικά είναι ο πυρήνας πλέον της Ελλάδος. Η οικογένεια της Ελλάδος πάσχει. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ειδικές απαντήσεις έδωσε πάνω στο θέμα της οικογένειας. Είπε ότι θα δώσει και επιδόματα για παιδιά κλπ. Άρα θεωρεί το θέμα ότι είναι ένα πρωτεύον θέμα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι, κύριε Σιδηράκη, από τα πρώτα θέματα, τα οποία είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό. Στο κομμάτι αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταρχήν πιστεύει στην οικογένεια. Αυτό για να γίνει
έχει σχέση, άμεση σχέση με την σταθεροποίηση της οικονομίας, με την ανάπτυξη, ούτως ώστε τα νέα ζευγάρια να μπορούν να έχουν ένα σταθερή μια εργασία, ένα εισόδημα το που μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά παράλληλα έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας και έχει ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα στήριξη, τα οποία είναι 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται, συν όλα τα άλλα τα οποία θα έρθουν σταδιακά. Μίλησατε και... όμως για παιδικούς σταθμούς, μίλησατε για ένα σωρό πράγματα που θα βοηθήσουν την εργαζόμενη γυναίκα. Το κυριότερο, κύριε Σιντηράκη, είναι να υπάρξει εργασιακή ευημερία, να υπάρξει αναδιάταξη της οικονομίας, να υπάρχουν θέσεις εργασίας και όλα τα άλλα είναι εύκολα. Το κυριότερο είναι οι νέοι μας, ένα ανθρώποι οι οποίοι εκεί στηρίζεται η χώρα μας, να μπορούν να έχουν τα προστοζήν για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά που πρέπει να κάνουν και την οικογένειά τους. Κύριε Μαμουλάκη, ναι. Από αυτά που ακούσατε, έχουν γίνει κάποια πράγματα από την περίοδο αυτή των 4,5 χρόνων, ναι. Ή θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πράγματι το θέμα της υπογεννητικότητας της χώρας είναι κομβική σημασίας, ίσως πραγματικά το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει μαζί με το θέμα της ανεργίας και της εξόδου των νέων ανθρώπων και μάλιστα των κατερτισμένων με δεξιότητες στο εξωτερικό. Βέβαια είναι κάτι το οποίο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Η έξοδος άλλωστε των νέων την τριετία 11-14, την καταστροφική αυτή τριετία, ήταν πολύ μεγάλη, στο 80%. Παρ' όλα αυτά, να φτάσουμε στο θέμα της υπογεννητικότητας. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, σαφώς χρειάζεται ενίσχυση. Ξέρετε, έχω και την χαρά να είμαι πατέρας 4 παιδιών. Οπότε ζω μέσα σε μια πολιτική οικογένεια. Εξαμελή οικογένεια, όχι. Γιατί? Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που πολύ καλώς υπάρχουν και δεν διατηρείται. Όμως, θεωρώ ότι πραγματικά μπορούν να γίνουν πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Να ενισχυθεί περαιτέρω. Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια χώρα ισχυρή, η οποία θα έχει την επάρκεια, θα έχει το κατάλληλο αποθεματικό για να χαράξει και αυτή την εκάστοτε πολιτική. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα πολύ ισχυρό αποθεματικό ταμείο, το οποίο είναι απόρρια της σοβαρής και μετρημένης δημοσιονομικής προσέγγισης των τελευταίων ειδικά 2 χρόνων και γι' αυτό θεωρώ ότι τα καλύτερα έρχονται. Σαφώς όμως πρέπει να γίνουν και ακόμα περισσότερα. Να προλάβω, γιατί κάποιος θα σας επιτεθεί, να σας πει ότι τα δισεκατομμύρια αυτά είναι από φόρους. Ασφαλώς είναι από ανθρώπους που έβαλαν πλάτη, αλλά γι' αυτό τα αναδιανέμουμε σε αυτούς που πραγματικά βοήθησαν στην έξοδο από τα μνημόνια και όχι σε αυτούς που λαϊλάτισαν τη χώρα, συγκεκριμένα σχήματα, συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένες εταιρείες. Θα προλάβαμε να ανοίξουμε συζήτηση πάνω σε αυτό και να πάμε στην ερώτηση για να τελειώσουμε. Λοιπόν. Την τρίτη την οικογένεια, κύριε Σιντηράκη, και την πολίτη, δεν την. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τη φέρθηκε όσο καλύτερα μπορούσε. 2012, μνημονιακός νόμος. Σαμαράς Βενιζέλος. Κοιτάξτε, μια και μιλάμε για οικογένεια, νομίζω ότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας πρέπει να αναρωτηθούμε και πού οφείλεται. Αυτό είναι. Αν δούμε τη διαστρωμάτωση, να κάνουμε τις εξής ερωτήσεις. Η αυταπασχολούμενη γυναίκα που είναι κλεισμένη στο μαγαζί 7 μέρες τη βδομάδα. Που δεν δικαιούται επίδομα το κετού. Μην το λέτε ότι 7 μέρες τη βδομάδα θυμίζει άλλα. Που δεν επί ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα, κύριε Μπαμπουλάκη. Με τις λευκές νύχτες του ΣΥΡΙΖΑ, με τις 32 Κυριακές. Δεν ήταν μομφή. Δεν χρειάζεται να μιλήσετε. Άλλο συνεχίζω. Λέω λοιπόν. Και όχι εσύ σίγουρα. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Λέω λοιπόν, το εξή συνεχίζω. Ούτε επίδομα δικαιούται αυτοπασχολούμενη, ούτε άδεια για να μπορεί να δει το παιδί τις πρώτους μήνες που θα γεννηθεί. Για τους εργαζόμενους. Να δούμε τις απειλές και την απόλυση των εργαζομένων που δουλεύουν σε εταιρείες μόνο και μόνο στην υπόνοια ότι θα πάνε να μείνουν ότι θα εγκυμονήσουν. Να δούμε το ότι πώς μπορεί μια γυναίκα με τα 384 ευρώ που παίρνει στο τετράωρο ή τα 600 στο οκτάωρο να πληρώνει 300 ευρώ και 400 στην ταντά για να μπορεί να κάθεται στο σπίτι και αυτή να αναγκάζεται να δουλεύει για να μπορεί να ζει στην οικογένειά της. Τα νέα ζευγάρια που είναι άνεργα, πώς μπορούν να κάνουν οικογένεια. Αυτά πρέπει να αναρωτηθούμε. Και στην καλή την Ευρωπαϊκή Ένωση που την ασπάζονται όλοι οι συνομιλητές μου, υπάρχουν εταιρείες το 2019 που κάνουν καμπάνιες στις εργαζόμενες να παγώσουν τα οάρια τους και να τα αξιοποιήσουν μετά τα 40 για να μην χάσουν την πιο παραγωγική ηλικία, λέει, για να δουλεύουν σαν τα σκυλιά και να γίνουν εμάς στα 40 και στα 45. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερασπίζονται όλοι. Κύριε Πρίμη. Γιατρέ μου. Ναι. Το δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό πρόβλημα, κύριε Σιντηράκη, δεν είναι ένα πρόβλημα καταρχήν που λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι ένα ζήτημα που αφορά σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως αφορά τη χώρα μας και είναι πολύπλευρο το πρόβλημα. Δηλαδή αφορά και την ψυχολογία του
των ανθρώπων και του κόσμου, η οποία ψυχολογία με τα βιώματα της μοντέρνας κοινωνίας έχει διαφοροποιηθεί και έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για ένα σωρό πράγματα. Το καθεστώς, το εργασιακό καθεστώς της γυναίκας, δηλαδή τώρα στην εποχή που ζούμε, προφανώς μια οικογένεια με ένα εργαζόμενο όπως είμαστε παλαιότερα δεν μπορεί να συντηρηθεί. Επομένως, από τα πράγματα πρέπει να εργάζεται και η γυναίκα. Επομένως, έχει αλλάξει όλο το μοντέλο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στη χώρα μας και η οικογένεια έχει αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά. Εκείνο που εμείς σαν κίνημα αλλαγής λέμε ότι για να λύσουμε το πρόβλημα το δημογραφικό σε βάθος χρόνου χρειαζόμαστε αρχικά κάποια μέτρα τα οποία θα είναι άμεσα. Mm. Και εμείς θεωρούμε ότι για να λυθεί το δημογραφικό τα άμεσα μέτρα που πρέπει να συμπεριλάβει όποια κυβέρνηση αύριο στο πολιτικό της πρόγραμμα και στην υλοποίηση του προγραμματός της είναι και η ενίσχυση, η επιδοματική δηλαδή η ενίσχυση των νέων ζευγαριών και των γεννήσεων των νέων παιδιών, όπως επίσης και η δυνατότητα να μπορεί να εργάζονται και τα δύο μέλη της οικογένειας, δηλαδή παιδικούς σταθμούς, προγονιπιακούς σταθμούς. Οπότε σε πρώτη φάση αυτά. Σε δεύτερη φάση πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή της όλης νοοτροπίας μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τη δημιουργία δηλαδή μιας αντίληψης ότι η ενίσχυση της οικογένειας και οι πολυπληθείς οικογένειες όπως είπε και ο κύριος Μανουλάκης είναι χαρά και προοπτική για τον κάθε άνθρωπο. Επομένως πρέπει να βοηθήσουμε ούτως ώστε να αλλάξει το ψυχολογικό υπόστρωμα των ανθρώπων και κυρίως των νέων ανθρώπων. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα από αυτό το θέμα που το έθεσα ως πρωτεύον. Επομένως, θέμα. Έχουμε σχεδόν ταυτούς άμεσες απόψεις όλοι. Άμεσες ανάγκες να ικανοποιήσουμε μέσω των επιδομάτων αλλά και της διευκόλυνσης της ζωής των νέων ζευγαριών, αλλά και μακροπρόθεσμα να το δούμε. Είτε αυτό είναι μια. Βέβαια, πολιτική που θέλει μεγαλύτερη ανάλυση. Ναι. Μπορούμε να την κάνουμε όμως, αν θέλετε, στο. Ναι, θα το κρίνω. Το δεύτερο μνημόνιο δεν είναι υποχρεωτικό το επίδομα γάμου όμως. Ακούστε τώρα, δείτε. Με το δεύτερο μνημόνιο δεν είναι υποχρεωτικό το επίδομα γάμου. Και ερχόμαστε και συζητάμε μετά για το πώς θα μπορεί να τα επεξεργαστεί. Κύριε Σαλούστρο, θεωρούμε ότι τα μνημόνια ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν κατάσταση πολέμου για τη χώρα. Μπορεί να μην είχαμε θύματα, αλλά ήταν κατάσταση είχαμε πολέμου. Είχαμε την εργατική. Να προχωρήσω. Λοιπόν, εντάξει τα γενικά θέματα για όλη την Ελλάδα. Εγώ θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα στο Ηράκλειο, εδώ, στο Ηράκλειο. Κύριε Μαμουλάκη, έπεσαν οι υπογραφές για το αεροδρόμιο, για το βόρειο δικό άξονα. Υπογράφηκε χθες και η έναρξη των ερευνών και η εξόρυξη υδρογονατράτων κλπ. Αυτό το χαιρέτησαν όλοι. Mm-hmm. Εκτός από τον κύριο Βαρουφάκη για τις εξορύξεις. Mm-hmm. Θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο. Και το αεροδρόμιο. Τι πρέπει όμως, τι πρέπει όμως να γίνει αυτή η τεράστια περιοχή που είναι το αεροδρόμιο, που είναι η Μόμα, που είναι η 126, που είναι η πλάζη του Καρτερού και όλα τα υπόλοιπα. Για να μην καταλήξει σαν την Αμερικανική βάση στις Γούρνες. Ήσαν το νέο ελληνικό, να μην γίνει και ένα νέο ελληνικό. Εδώ. Που για χρόνια είχε ταυτιστεί. Και επειδή είστε τεχνικός και έχετε μπει, γι' αυτό το έθεσα το ερώτημα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερης σημασίας κατά την άποψή μου. Ένας από τους σημαντικούς λόγους που πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει αποδεδειγμένα δείξει δείγματα γραφής θετικής κατεύθυνσης ήταν ότι κατάφερε και ξεμπλόκαρε έργα βαλτωμένα σε τέλμα για πολλά χρόνια. Αυτά που αναφέρετε είναι χαρακτηριστικά. Το αεροδρόμιο Καστελίου, θα συζητήσουμε βέβαια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προβληματίζουν πολλούς. Θα σας πούνε για το ελληνικό τώρα σίγουρα. Ναι, αλλά ναι, θα πούνε και το ελληνικό και για το τι παραλάβαμε για το ελληνικό. Εκεί να δείτε ελλείμματα στο σχεδιασμό, στις εγκρίσεις, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στα ρημοτομικά και χωροταξικά ζητήματα. Τι ήθελα να μιλήσω. Ναι, αλλά είναι ένα ζήτημα που το έχω εμφυσίσει αρκετά καλά νομίζω και θα το συζητήσουμε και περαιτέρω. Πάμε όμως στο νησί μας και πάμε στο νομό μας που έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα. Ο δρόμος Μεσαράς. Το αεροδρόμιο Καστελίου, το βόρειο οδικό άξονα που δεν είχε 30 χρόνια από το 1974 μια σοβαρή προσέγγιση στη μελέτη. Και θα το δούμε και περαιτέρω. Υδρομαστευτική στόχα στο φράγμα που σε λέμε. Ένα έργο τεράστιο, πολύ κοστοβόρο, 172 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως τι είχε, κύριε Σχιδράκη, δεν είχε προβλεφθεί η κατάλληλη πλήρωσή του. Και όταν έχουμε σε όλη την πόλη του Ηρακλείου, σε 2 χρόνια, το σύνολο των απολειών αυτών ισούται με το σύνολο του φράγματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αφενός η κυβέρνηση ενέσκυψε με το πρόγραμμα Φιλόδημος δίνοντας 42 εκατομμύρια ευρώ, 25 αρχικά και άλλα 17 μετέπειτα, για να αμβλύνει το πρόβλημα που αφορά τις απώλειες στο δίκτυο και την αντικατάσταση του δικτύου, και όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, έχει δώσει με το Φιλόδημος, με το πρόγραμμα Αξία. Καταλήξει πρόθεσμα, πάρα πολύ βοήθεια στην αυτοδιοίκηση. Μιλάω και με την ιδιότητα του πρώην αυτοδιοικητικού. Έχει δώσει δείγματα γραφής αποδεδειγμένα για την αποτελεσματικότητα. Εγώ περνάω από εκεί όμως και τρομάζω τώρα. Πού, από την περιοχή, το αεροδρομίου. Πάμε τώρα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν,
Νομίζω ότι ήταν ένα οραματικό έργο που πράγματι το 2003 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟ και μάλιστα ένα συντοπίτη μα, ο κ. Στρατάκη, πραγματικά το οραματίστηκε και αυτό οφείλω να το καταθέσω. Μα όχι εδώ. Για το Καστέλι, τι ναι. Θα γίνει αυτή η περιοχή. Α, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι. Το Καστέλι. Το αεροδρόμιο Καζαντζάκη. Τι θα γίνει εδώ αυτή η περιοχή. Το αεροδρόμιο Καζαντζάκη πραγματικά τώρα. Πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου, πρέπει να προσεγγιστεί κατάλληλα, να γίνει ένα master plan, μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, για να δούμε γρήγορα και άμεσα, για να μην γίνει νέο ελληνικό όπως προείπαμε, για να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Και αν το δείτε, αν δείτε λίγο έτσι, εκ του μακρόθεν, το τι συμβαίνει, είναι στο καλύτερο σημείο της πόλης. Είναι ένα πραγματικά τεράστιες επιφανείες ακίνητο που μπορεί να αξιοποιηθεί και να προσδώσει μια πολύ μεγάλη όθηση ανάπτυξης. Και αυτό είναι το ζητούμενο και νομίζω ότι ήδη η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τους Δήμους που γειτνιάζουν με αυτό, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Χερσονήσου, έχει προχωρήσει μια πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτό. Έχω και την εικόνα, αν θέλετε, και πιο δεξιωτικά να τα αναλύσουμε. Μάλιστα. Έχει κάποιος από εσάς θέλει να απαντήσει την ερώτηση αυτή. Ναι, θα ήθελα πραγματικά να λάβω θέση, διότι εμείς, σαν Μέρα 25, κύριε Στρατάκη. Αν θέλετε να τοποθετούμε. Γιατί δεν θέλουμε. Δεν έχουμε άποψη. Για να γίνει κουβέντα. Να πούμε ότι για το ελληνικό το οποίο αναφέρθηκε και επειδή στη Χάνη να περνάω συχνά από εκεί, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όπως το παράλαβε το ίδιο παραμένει. Δεν είχε και δεν έχει σκοπό να το αξιοποιήσει. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, κύριε Σιδηράκη, για τον τεράστιο χώρο εδώ, όπως τον αναφέρατε γεωγραφικά, νομίζω ότι όλοι, μα όλοι, είτε είναι Περιφέρεια Κρήτης, είτε είναι η αυριανή κυβέρνηση, είτε είναι όλοι οι θεσμοί, θα πρέπει από κοινού να σκεφτούν, να δουν, να αποφασίσουν τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, ένα έργο ή έργα ή αξιοποίηση του χώρου, για να μην καταντήσει όπως καταντήσει, όπως σας είπατε, με τη βάση, την αμερικανική βάση. Θα πρέπει από τα λάθη ενδεχομένως του παρελθόντος όλων, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτός ο χώρος ο τεράστιος να αξιοποιηθεί προς όφελος όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά γενικότερα και της Κρήτης. Εμένα μου άρεσε που θέσατε το θέμα στη σωστή του βάση. Όλοι. Όλοι. Είπατε τη λέξη όλοι. Όλοι. Δεν είναι πρόβλημα όλοι ενός. Μαζί. Ναι. Όλοι μαζί. Όχι. Σαν όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουν. Να υπάρχει να μονιάσουμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Βέβαια να πούμε το ελληνικό ότι εγκαταλείφθη το 1999. Το αφήνω στην κρίση. 2019 είναι στην ίδια κατάσταση. 2019 δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Αγαπητέ Χάρη, είναι. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω. Προσέξτε, το 2015 δεν υπήρχε ούτε μία όρημη μελέτη. Δεν υπήρχε ούτε μία διαγωνιστική διαδικασία. Τώρα είμαστε πρώτη συμβασιοποιήσεω και με εγκρίσει. 2019 έχουμε. Από το 1999 εγκαταλείφθη. Παραδίδετε την κυβέρνηση. 20 χρόνια. Αφήνετε όπω το παράγετε. Το ζήτημα με το. Με αυτή την κυβέρνηση, χωρίς να θέλω να μηδενίσω, γιατί εντάξει, προφανώς κάποια πράγματα θα έγιναν και θα προσπαθούσαν να τα κάνουν. Για το ζήτημα όμως αυτής της κυβέρνησης είναι ότι είναι φοβική απέναντι σε κάθε ιδιωτική επένδυση. Αλλεργία έχει. Αλλά δεν είναι μόνο φοβική σε κάθε ιδιωτική επένδυση, είναι και φοβική ακόμα και στις κρατικές επενδύσεις. Γιατί κάθε χρόνο μειώνουν το κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού επενδύσεων. Κάθε χρόνο το μειώνει αυτό. Φέτος το πουδού αυξήθηκε. Αυτό το κονδύλι, φέτος πότε, το 2019 θα αυξηθεί ενδεχομένως. Κύριε Μαμουλάκη, θα αυξηθεί. Το τρέχον προϋπολογισμού του 2019 είναι κατά. Προκειμένου λοιπόν, μείωση ακόμα και του κρατικών κονδυλίων επενδύσεων, προκειμένου να έχουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα οποία θα τα χρησιμοποιούν, κατά το δοκούν, κυροδορήματα από εδώ εκεί. Μα κύριε Πρίμη, υπογράψανε να τελειώσει αυτό το έργο του ελληνικού, το υπογράψανε. Τώρα γιατί το μετανιώσαμε και το αφήσαμε έτσι. Ποιοι, εμείς. Όχι. Το ελληνικό προχωράει κανονικά. Η εταιρεία Ελλάδα πόσα, όχι, 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 δεν προχωράει κανονικά. Έχει καιρό σταματήσει. Προσέξτε να. Μα η προηγούμενη προσέγγιση ήταν απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Τα έδιδαν όλα στον ιδιωτικό τύφλο. Κύριε Μαμουλάκη, τι λέτε. Ήταν απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Η σύμβαση δεν είναι για το χαρακτηρίζω. Γιατί καθυστερεί. Εδώ μπορεί να βρει και μια σύμφωνη γνώμη από το ίδιο. Προφανώ και τα βρείτε. Αλλά ξέρουμε γιατί καθυστερεί το ελληνικό. Μπορούμε να πούμε γιατί καθυστερεί. Για πείτε. Εσείς θα μας πείτε. Γιατί δεν είχε χωροταξικό. Δεν είχε χωροταξικό. Βέβαια. Γιατί σχεδίαζαν πύργους και ορανοξύστες στην ίδια την περιοχή χωρίς να έχουν πάρει τις στοιχειώδεις εγκρίσεις. Ούτε πολεοδομικό, ούτε εργοδομικό. Ναι. Λέω ότι στα περισσότερα έργα που συζητάνε, εγώ ήμουν ή αγέννητος όταν ξεκίνησαν να συζητιούνται. Ναι. Το ρεαλιστικό τότε ήταν να μην τα αναλάβει το κράτος, γιατί δεν μπορεί το κράτος να υλοποιήσει τέτοια έργα. Και το ρεαλιστικό ήταν να τα αναλάβουν οι ιδιώτες με διαγωνισμούς, μεγαλοεργολάβοι κλπ. Και φτάνουμε τόσα χρόνια μετέπειτα. Χωρίς να έχουν γίνει τα έργα και να συζητάμε πάλι για ρεαλιστικότητα αυτών των προτάσεων.
Κύριε Γιντεράκη, θα μου επιτρέψετε. Διότι στην αρχή. Για να πάμε σε άλλη ερώτηση. Όχι, στην αρχή να πάρουμε μια θέση. Διότι στην αρχή είπατε να μιλήσουμε για το Ηράκλειο. Τώρα μιλάμε για την Αθήνα. Δηλαδή, όχι, όχι. Αναφέρθηκε σε ένα από τα μεγάλα έργα. Ένα παρόμοιο θα γίνει εδώ. Το Καστέλι. Όχι στο αεροδρόμιο Καστελίου. Εδώ, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Τι θα γίνει. Ο χώρο τι θα γίνει. Ναι, αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρει κανεί. Εδώ συζητάνε και κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει. Και εμένα με ενδιαφέρει, επειδή είμαι στον τουρισμό μέσα, τι θα γίνει αυτό το πράγμα, πώ αξιοποιήθηκε και το καθεξή. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχει απλά συνέχεια διαξυβισμοί και συνέχεια υψηλή τόνη χωρί να ξέρουμε πού πάμε και τι κάνουμε. Γι' αυτό, ας πούμε, λέω εγώ το αεροδρόμιο Καστελίου ποια θέση έχουμε, ή στους υδρογονόθρακες ποια θέση έχουμε, καλά, ή στην παλιά Αμερικάνικη βάση το καζίνο που λέγανε φτιάχνει καζίνο. Το δηλαδή... έχω παρακάτω αυτό. Μάλιστα, να το επειδή όμως πάλι πέρασε η ώρα, ένα μικρό διαλυματάκι. Πρέπει να μιλήσουμε για το Ηράκλειο. Μικρό καλώδιο, μεγάλο καλώδιο. Eurasia Connector. Πράγματα σοβαρά γύρω από την ενεργειακή φτώχεια που διέπει την Κρήτη τόσα χρόνια και ουδής. Δηλαδή τα ξεκινήσατε, κύριε Μαμουλάκιο, να μιλήσουμε για το Ηράκλειο, κύριε Ιντερνετ. Αυτά τα έργα. Όχι, συγγνώμη. Είπα πολλά. Άλλο το μικρό καλώδιο, άλλο το μεγάλο. Άλλο στρατηγική εργασία. Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα. Θα τα ιδιοποιείτε να μα πείτε όμω κιόλα. Δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα. Προφανώ και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ και. Για την αποτελεσματικότητα μιλάω. Ποια αποτελεσματικότητα. Τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοείται. Αυτά που αναφέρατε. Το καλώδιο, τι έγινε το καλώδιο. Έχει γίνει κάτι. Κατασκευάζεται ήδη, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, μεταξύ Πελοποννήσου Χανίων. Όχι, δεν το γνωρίζω. Η πόλη του καλωδίου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 60% τη ολοκλήρωσή του. Προσέξτε. Η κατασκευή, δηλαδή η σύνδεση. Και σα που είσαστε. Όταν κατασκευαστεί θα έχει. Γι' αυτό μίλησα. Το καπνό ότι οι εταιρείες που θα έρθουν τελικά. Πολύ σοβαρή παρατήρηση. Αν έχει διακοπέ ρεύματο. Που είσαι με αυτό θα δώσουμε λύση. Και κατασκευάζεται τώρα. Εσείς που είσαι με στρατηγικά έργα και τα γνωρίζετε καλύτερα. Γιατί εμείς είμαστε στον χώρο της υγείας. Ενεργειακό είναι αυτό, δεν είναι τόσο τεχνικό. Εν πάση περιπτώσει. Θεωρείτε λοιπόν η υλοποίηση των έργων είναι μεγαλύτερη. Είναι χρονοβόρα ή. Η υλοποίηση ενώ η τεχνική υλοποίηση όταν η απόφαση και η μελέτη. Θα σου πω, όταν η υλοποίηση πραγματικά αντανακλάσει κοινωνική ωφέλεια, ναι, η υλοποίηση είναι σημαντικότερη. Μα πότε θα γίνει πρόβλημα, όχι, σήμερα έχουμε το όνομα. Άλλο ρόλο. Σήμερα γράφει ο ξένος τύπος, ότι σήμερα γράφει ο ξένος τύπος. Χρονικά, χρονικά, όλα το χώρο. Όλα έχουν τη σημαντικότητά τους. Μόνο με μιλάμε μαζί όλοι για να ακουγόμαστε. Ότι θα καταρρεύσει το δίκτυο της Κρήτης. Δηλαδή σήμερα στον ξένο τύπο αυτό το πρόβλημα. Ότι η ρύθιση του δικτύου, βεβαίως. Εντελώς. Δηλαδή αύριο το πρωί μπορεί να έχουμε καθόλου ρεύμα σε όλη την Κρήτη. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό μας. 40 χρόνια. Φαίνονται και οι προτεραιότητες όμως. Ήμουν μια κυβέρνηση. Δεν έχουν ρεύμα ακριβώς διακοπές για όλους τα παιδιά στα ξενοδοχεία. Ήμουν μια κυβέρνηση. Δεν κάνει τίποτα σε μια τετραετία. Δηλαδή παραλάβει έργα ή μελέτες έργων και δεν προχωρήσει τίποτα. Επειδή θα πάω διάλειμμα, αλλά ανοίξατε μια πληγή. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που έχει πρόβλημα ενεργειακό. Είναι το πρόβλημα της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή το να λέμε που κινδυνεύει να ταχθεί όλη η Ελλάδα. Έφερε κοσμογονία έργων σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ότι η λογική επιστρέφει, εγώ λέω ότι η λογική απομακρύνεται. Δηλαδή λες και ζούμε σε άλλο χώρο. Πώς το λέγανε παλιά, κάποιος μεγάλος αρχαίος είχε πει ότι θα υπερασπιστώ. Το δικαίωμά σου να λες ό,τι θέλεις. Ναι, να το λέει, αλλά και εμείς να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να μην τον αφήνουμε. Θα έδινα και τη ζωή μου για να το περασπίσω. Βολτέρος. Βολτέρος. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τρίτο μέρος και θα ήθελα λίγο, ο κύριος Στρατάκης μας είπε στο διάλειμμα ότι πρέπει λίγο να ανέβουμε λιγάκι στους τόνους. Να ανέβουμε λιγάκι στους τόνους. Θα του κάνω λοιπόν μία προσωπική ερώτηση. Όταν σας ρώτησα τι επάγγελμα να αναφέρω, μου είπατε αγρότης. Σωστά. Μάχη. Στο τηλέφωνο. Μπορείτε στο σύντομο χρονικό διάστημα μιας τηλεοπτικής εκπομπής να μας πείτε, αφού ξέρετε απ' έξω και ανακατά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, να μας αριθμίσετε μερικά από αυτά τα μεγάλα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα. Φορολογικό ασφαλιστικό. Να τα ακούνε και οι φίλοι μας. Φορολογικό ασφαλιστικό. Θυμίζω το 2015, μέσα σε όλα τα οποία είχε εντάξει και είχε πει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε τίποτα. Αντίθετα, ήρθε και έφερε το τρίτο μνημόνιο, ήρθε και υποχρέωσε όλο τον κόσμο. Δεν έβαλε πλάτη, δεν είναι πλάτη. Είναι δια της βίας υποχρέωσε τον ελληνικό λαό να πληρώνει και να ζήσουμε αυτά που ζήσουμε. Στον χώρο το δικό μας, κύριε Σιντηράκη, στον αγροτικό χώρο, τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι όσο παράγεις, θα πρέπει να πληρώνεις. Φανταστείτε ότι η φορολογία δική μας ανεβαίνει, είναι στα 73% μαζί με το ασφαλιστικό και σε κάποιες περιπτώσεις ανεβαίνει ακόμα και το 103%.
υπάρχουν σοβαρά θέματα. Εν έτη 2019 ο παραγωγός κρύβει το προϊόν, φοβάται να το τιμολογήσει. Φοβάται να το τιμολογήσει, γιατί αν το τιμολογήσει δεν του μένει τίποτα. Έχουν, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν έχει προηγούμενο, ποτέ δεν είχε προηγούμενο φορολογικά και ασφαλιστικά και ιδιαίτερα στον χώρο το δικό μας. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Να το πω πιο χαρακτηριστικά για να το καταλάβετε, κύριε Σιδηράκη, εμείς ζούμε μία κατάσταση όταν ακούγαμε τους παππούδες μας ότι οι Τούρκοι στη φορολογία τους έλεγαν «αυτά μου δίνεις, αυτά σου παίρνω, αυτά μου χαρίζεις». Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στον αγροτικό χώρο. Συν τα επιμέρους θέματα, τα προβλήματα και τα μεγάλα, τα οποία αντιμετωπίζουμε ως αγροθία και ως κτηνοτροφία. Αδιάθετα προϊόντα, ο κτηνοτρόφος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το γάλα του, με το κρέας του. Η αμπελουργία έχει πεθάνει, η ελαιοκομεία. Να πούμε και για την περικοπή και όλο αυτό που λέγεται με την επιδότηση, αυτό που λένε σήμερα οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τις επιδοτήσεις. Ο κόσμος ξέρει ότι οριζόντια και καθέτος στο νομό Ηρακλείου, που δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει πολύ διαφορετικά, ήταν καθαρά του κυρίου Αποστόλου απόφαση, δηλαδή κυβερνητική απόφαση. Οι επιδοτήσεις στο νομό Ηρακλείου έχουν μία περικοπή περίπου τα 45%. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα, τα σοβαρά. Να κάνω μια ερώτηση πριν να πάρω την απάντηση από την ίδια, ερώτηση. Γιατί δεν έχει συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας του νομού Ηρακλείου με τον τουρισμό? Αυτό γιατί τα προϊόντα να μην πηγαίνουν εκεί, άραγε. Κύριε Σιδηράκη, ακούστε να δείτε. Είναι θέμα κόστους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται. Δεν είναι θέμα κυβερνητικό κατά εμέ καμία ελληνική κυβέρνηση. Είναι θέμα δύο επαγγελματικών τάξεων, του αγροτικού χώρου και του ξενοδοχειακού χώρου. Τα προϊόντα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε τι ποιότητα τουρισμού θέλουμε και τι προϊόντα θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε. Εάν θέλουμε ένα τουρισμό ο οποίος έρχεται εδώ με ένα προπληρωμένο, μια διαμονή η οποία είναι, να το πω λαϊκά, μια πάρα πολύ φτηνή, για να μην πω κάτι άλλο, διαμονή στη χώρα μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να δίνουμε στα προϊόντα μας, είτε είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, είτε είναι όλα τα άλλα προϊόντα, να τα δίνουμε μπιρμπαρά, γιατί κάποιοι πρέπει να θησαυρίζουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό, καλά το λέτε. Θα πρέπει ο τουρίστας ερχόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε πάει, αυτό που θα φάει, να νιώσει τη διαφορά από το προϊόν της χώρας του, ούτως ώστε αυτό είτε να ψάξει να το βρει στη χώρα του, είτε να είναι, αν θέλετε, και μία αιτία και ένας λόγος που μπορεί να μας ξαναπιστευτεί. Κύριε Λογιάδη, επειδή είστε πολύ ταξιδεμένος και εγώ έχω κάνει αργά ταξίδια και όπου πηγαίνω θέλω να, πραγματικά να δοκιμάσω την κουζίνα εκεί. Εδώ, βέβαια... και στον τουρισμό είμαι, γι' αυτό το λέω επίσης και με ενδιαφέρει. Να συμπληρώσω ένα λεπτό, συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη. Βέβαια, αυτό μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και ανθρώποι οι οποίοι έχουν επενδύσει οικογενειακές επιχειρήσεις το κάνουν. Και πάνε και μία χαρά. Μάλιστα. Στο ίδιο θέμα πάμε της αγροτικής, των αγροτικών προβλημάτων του νομού Ηρακλείου, μια και είστε υποψήφοι Ηρακλείου. Ναι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας και προσωπικά και σαν μέρα 25 και όλους μας βέβαια εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Και λόγω του καταπληκτικού κλίματος που έχουμε και των καταπληκτικών προϊόντων που θα μπορούσαμε να έχουμε, σήμερα εμείς και σαν ξενοδοχείο αλλά και σαν οικονομία προσπαθούμε, αυτό που είπε και ο κ. Στρατάκης, να αναπτύξουμε την ελληνική διατροφή, την κριτική διατροφή. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά προϊόντα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι σταφίδες μας πλέον, εγώ παλιά παρήγαμε εμείς η οικογένειά μου 30 τόνους σταφίδα, ήταν χρυσάφι. Σήμερα η σταφίδα έρχεται από την Περσία ή από την Τουρκία και οι πατάτες από την Αίγυπτο και δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν, τι να διαφημίσουμε την ώρα που δεν υπάρχει παραγωγή? Το γάλα μας. Το τυρί μας. Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Το λάδι μας. Συμφωνούμε απόλυτα. Το κρασί μας. Το λάδι μας λοιπόν, εγώ θα σας δείξω. Δεν εδώ πέρα προϊόντα. Έχουμε προϊόντα καταπληκτικά, αλλά δεν ξέρουμε να τα εμπορευτούμε, διότι όταν εδώ πέρα στι Γκαλερί Λαφαγέτ στο Παρίσι το 2011 πουλάνε τα 100 ml το ελαιόλαδό μας 18 ευρώ και εμείς δεν μπορούμε να το πουλήσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά πάσουμε στο δίκτυο λοιπόν. Άρα λοιπόν για τα προϊόντα αυτά που είναι καταπληκτικά, κύριε Στρατάκη μου, κύριε Χιντιράκη και όλοι, έχουμε καταπληκτικά προϊόντα, αλλά δεν έχουμε δίκτυο να τα πουλήσουμε. Στο εμπόριο κερδίζει το δίκτυο. Όποιος έχει δίκτυο, ελιμένεται το προϊόν. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε εμείς το δικό μας δίκτυο στα προϊόντα μας. Πέρα λοιπόν από το φορολογικό και ασφαλιστικό, ένα άλλο τεράστιο θέμα που βλέπω εγώ είναι ότι δυστυχώς οι επιδοτήσεις, αντί να βοηθήσουν την οικονομία και όλους μας, κατέστρεψαν την παραγωγή, κατέστρεψαν τον παραγωγικό ιστό. Διότι επιδοτείς προϊόντα για να καταστρέψεις προϊόντα. Δεν επιδοτείς προϊόντα για να τα κάνεις καλύτερα. Αυτό λοιπόν το πράγμα
στον τουρισμό, από την άλλη μεριά, έχουμε τα ΕΣΠΑ, τα προγράμματα που επενδύεις και πας καλύτερα. Εδώ λοιπόν στον αγροτικό τομέα, πάρα πολλές επιδοτήσεις είναι λάθος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πάνε για να καταστρέφουν προϊόντα. Δεν μπορούμε να δούμε πορτοκάλια κριτικά που είναι καταπληκτικά και να τα θάβουμε και να φέρουμε πορτοκάλια από άλλες τρίτες χώρες. Το μοντέλο του Ισραήλ που είναι αυτάρκες και στον πρωτογενή τομέα και στον δευτερογενή και στον τριτογενή είναι νομίζω ένα πολύ κοντό μας παράδειγμα που πραγματικά πντέρυμο κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Σας ευχαριστώ. Εξ αριστερών μου. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Είστε και εσείς για μένα αδιαζώσεις. Λοιπόν, παίρνω πάσα από την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κ. Λεωργιάδη. Διότι πραγματικά το μοντέλο, το παράδειγμα που ανέφερε στο Ισραήλ, είναι χαρακτηριστικότατο. Και ξέρετε, είναι συλλογική, εναρμονίζεται και στη λογική τη κυκλική οικονομία. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Εδώ πραγματικά, όπως ανέφερε και ο κ. Στρατάκης, παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και αυτά που αφορούν τον κτηνοτροφικό τομέα, αλλά και γενικότερα τον αγροτικό τομέα. Το πρόβλημα όμως δομείται ακριβώς σε αυτό που αναφέρθηκε πριν. Το δίκτυο, αν θέλετε, διευθέτησης και προώθησης αυτών των προϊόντων, ειδικά στις χώρες του εξωτερικού, που έχει ένα πολύ καλό μπραντ η Κρήτη, αναμφιβόλως, και μπορεί να χτιστεί ακόμα περαιτέρω, δεν υπάρχει. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπές. Έζησα 5 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σπούδασα στην Αγγλία. Το ΕΣΑ, αυτό που ανέφερε ο κύριος Λογιάδης πριν με το Λαφαγιέτ, που είδαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του 2011, το θυμάμαι εγώ το 98, το 97 στο Λονδίνο. Όπου τέτοια ποσότητα ελαιολάδου πραγματικά πωλείται σε πολύ ψηλές τιμές. Βέβαια, ήταν ιταλικό το ελαιόλαδο, με ειδικό μπραντ, ενδεχομένως δικό μας στην πράξη λάδι, το οποίο η μεταπράτεση κατάλληλη στην Ιταλία, γνωστή άλλωστε εδώ και δεκαετίες, το αξιοποίησαν προς ιδίων όφελος. Τώρα, άρα λοιπόν εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε ένα σοβαρό λοιπόν έλλειμμα κατάλληλης προώθησης. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές ώστε να παραχθεί και να πουλήσουμε αυτό το προϊόν. Κυβερνητικές δομές, περιφερειακές δομές, ιδιωτικές δομές. Είναι υπερτοπική σημασία ζήτημα. Σαφώς και οι κυβερνητικές με κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες, αλλά και η περιφερειακή διεύθυνση. Γίνονται βήματα στην Κρήτη. Δεν θέλω να μηδενίσουμε τα πάντα, αλλά θέλει με πιο έντονο ρυθμό και κυρίως με καλύτερη στοχοπροσήλωση. Δηλαδή να θέλουμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι επιθυμούμε και σε ποια αξία θέλουμε να φτάσει το προϊόν. Και κάθε προϊόν με συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν μπορεί να πάει ως συσσωμάτωμα όλα μαζί σε μία κατεύθυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο και εδώ διαφαίνεται ένα σοβαρό έλλειμμα στο επίπεδο του σχεδιασμού. Ως βουλευτές Ηρακλείου, εύχομαι και στους 5 την 8η ή την 9η Ιουλίου, θα παρακαλούσα τα θέματα αυτά να μπορείς να τα προωθήσετε. Γιατί είναι χρόνια προβλήματα. Και δεν βλέπω να γίνονται. Στο παρελθόν είχε υποθεί. Δηλαδή, βλέπω και το πρόβλημα το κατέχετε κι εσείς εδώ. Οι ίδιοι. Και ο κύριος Στρατάκης που είναι. Ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά έξω τα γράμματα από την Ένωση. Η Ιελουργική είχε πει τότε έξω τα γράμματα από την Ένωση. Όταν λοιπόν βγάζεις τους μορφωμένους ανθρώπους από την Ένωση έξω, πώς θα σου κάνει αυτά τα πράγματα. Μπήκε στο τραπέζι μια πολύ σωστή ερώτηση, η οποία είναι πώς γίνεται να παράγουμε τόσο καλής ποιότητας προϊόντα και να μην καταναλώνονται ούτε καν στις επιχειρήσεις, τις ντόπιες, τα ξενοδοχεία κλπ. Θα απαντήσω με τον τίτλο του βιβλίου του συντρόφου του Μπογιόπουλου. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Έτσι λέει ο τίτλος του βιβλίου. Νομίζω ότι αποτυπώνει 100% την πραγματικότητα, η οποία είναι πια. Ο ξενοδόχος, για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του, δεν θα βάλει τον ντόπιο το γάλα του παραγωγού. Θα βάλει σκόνη γάλακτος, όπως βλέπουμε στα τετράστερα και τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Όχι, διαφωνώ. Δεν θα βάλει ελαιόλαδο. Θα βάλει φινικέλαιο. Σπορέλαιο κλπ. Για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Ο παραγωγός, το δίκτυο διανομής που λέτε, εγώ πιστεύω ότι δουλεύει ρολόι. Δουλεύει ρολόι γιατί θέλει ο εξαγωγέας και ο διανομέας θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του και γνωρίζει ότι αν πάρει ένα προϊόν όπως το λάδι 2 ευρώ που το πουλάει ο αγρότης και προσπαθήσει να το πουλήσει 15 για να βγάλει το μέγιστο κέρδος στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να το πουλήσει ποτέ. Οπότε επιλέγει τις χώρες του εξωτερικού που θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο οι ίδιοι οι αγρότες και η οικογένειά τους να μην μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Αλλά εδώ έχουμε και ευθύνες. Εμείς βάλαμε πρόταση. 12.000 ευρώ το αφορολόγητο για τους αγρότες, 3.000 να αυξάνεται για κάθε παιδί. Οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, οι αγρότες τίποτα. Και όταν τα μπλόκα και η ΠΑΣΗ έκανε τις κινητοποιήσεις για να λύσει τέτοια ζητήματα, οι αγροτοσυνδικαλιστές από τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε Στρατάκη,
απουσιάζανε. Ποτέ δεν κάματε αγώνες. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους έστελνε στα αγροτοδικεία. Ποτέ δεν κάματε αγώνες πραγματικούς. Όλους τους αγώνες που έχετε κάνει τους έχετε προδώσει. Όπως προδώσατε 40 μέρες αγώνες. Οι οποίες τα ψίχουλα που έδωσε για τώρα το βορολογικό και για το ασφαλιστικό. Όταν κατεβάσατε στο Σύνταγμα τα τρακτέρ των 300.000 ευρώ. Δικά σας τρακτέρ, τα λουστρασιών τρακτέρ, τότε προδώσατε τον αγώνα 40 ημέρες. Δεν μας απαντάτε. Εσείς τον συμφωνείτε με το αφορολόγητο 12.000 ευρώ για τους αγρότες. Βέβαια συμφωνούμε. Και 3.000. Και βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή. Βέβαια συμφωνούμε. Συμφωνείτε. Βέβαια συμφωνούμε. Μάλιστα. Αλλά μη μας λέτε ότι δεν είστε αγωνίζεστε. Είστε εκτός γραμμής, μάλλον. Εσείς αγωνίζεστε. Την προσωπική του άποψη. Εντάξει, απλά τον ενημερώνω ότι είναι αυτός ο γραμμής. Στο πρόγραμμα. Κύριε Βρύμπη, ακούστε με. Γιατρός, αλλά ζείτε εδώ. Ζω εδώ και όχι μόνο, είμαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τα προβλήματα. Όταν παλεύαμε 40 μέρες, εσείς πουλήσατε τον αγώνα στο Σύνταγμα. Δεν θέλω να υπερασπιστώ το κουκουέ. Παρέλασε. Το κουκουέ δεν συνηθίζει να προδίδει αγώνες. Τα ζόντιρ 300.000 ευρώ. Κάποιες φορές. Τα δικά σας τρακτέρ ήταν 300.000 ευρώ το καθένα. Φαίνεται από τις καταδίκες που έχουν τώρα οι αγροτοσυνδικαλιστές πριν μια εβδομάδα. Ούτε ένας από εσάς έχει πάει στα αγροτοδικεία. Εμείς έχουμε πάει στην Ελλάδα. Κύριε Σπατάκη, φταίει ο καπιταλισμός που τα πουλάνε 300.000 ευρώ. Θα έπρεπε να τα πουλάνε φθηνότερα. Τα έχουν αγοράσει όμως. Κύριε Βρύμη. Τα έχουν αγοράσει. Λοιπόν, εμείς στο κίνημα αλλαγής θεωρούμε ότι ο αγροτικός τομέας όντως έχει προβλήματα τα οποία έχουν αυξηθεί στην κρίση. Και επομένως, επειδή είναι ένας ιδιαίτερος τομέας, είναι η παραγωγή μας, δηλαδή είναι αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα μαζί με άλλους τομείς, βέβαια, αλλά ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας, καθότι είμαστε και μια χώρα παραγωγική και αγροτική. Θέλει ιδιαίτερη τόνωση. Και θέλει ιδιαίτερη τόνωση γιατί έχει πληγεί από τα εξής γεγονότα. Το πρώτο γεγονός που επλήγει ο αγροτικός τομέας είναι ακριβώς η υπέρμετρη φορολογία, όπως το είπε και ο κ. Στρατάκης προηγουμένως. Είναι αδύνατον και αδιανόητο ένας αγρότης ο οποίος είναι παραγωγικός, δηλαδή ένας αγρότης ο οποίος μπορεί να παράξει, λέω θεωρητικά, ένα νούμερο, γιατί αυτό είναι και ουσιαστικό το νούμερο. Όποιος αγρότης παράγει πάνω από 40.000 κέρδος από τις επιχειρήσεις του, δεν τον συμφέρει να παράξει. Επομένως, δηλαδή, τα μέτρα τα φορολογικά αλλά και το ΕΦΚΑ μαζί. Επισύριζα. Δηλαδή, ναι, επισύριζα. Ακούτε. Τα μέτρα λοιπόν τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά μέτρα πλήττουν πάρα πολύ έντονα την αγροτική παραγωγή και τον αγρότη. Εμείς λοιπόν σαν κίνημα αλλαγής τι λέμε. Εμείς λέμε να επαναφέρουμε τη φορολόγηση στον αγροτικό τομέα επειδή ακριβώς είναι ένας ιδιαίτερος τομέας, δηλαδή πλήττεται από διάφορους παράγοντες που δεν το κάνει μια επιχείρηση άλλη, με τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό. Λέμε επαναφορά της φορολογίας ενιαία στο 13% όπως ήταν το 2014. Γιατί θεωρούμε ότι σε αυτό το όριο έχει τη δυνατότητα ή μάλλον δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη να μπορεί να παράξει και του χρόνου, να επενδύσει για να παράξει και του χρόνου. Φυσικά το αφορολόγητο θα ισχύει για εκείνο, αυτό που ισχύει για όλο τον κόσμο, έτσι, το ύψος του αφορολόγητου θα ισχύει για όλο τον κόσμο. Λέμε ότι πρέπει να έχουμε με κάποιο τρόπο, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να είναι αυστηρά κρατική παρέμβαση, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να έχουμε μείωση των εφοδίων, δηλαδή μείωση του κόστους παραγωγής. Τα εφόδια είτε μέσα από συνεταιριστικές οργανώσεις όπως είναι ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Στρατάκης, είτε μέσα από ομάδες παραγωγών πρέπει να φροντίσουν να δημιουργήσουν λοιπόν τις προϋποθέσεις τους ώστε να προμηθεύονται φτηνά τα προϊόντα τέλος πάντων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους. Ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσαμε να δούμε έτσι και το προτείνουμε εμείς κιόλας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους. Είτε αυτό αφορά πετρέλαιο, είτε αυτό αφορά ενέργεια. Δηλαδή, το να μπορεί ο αγρότης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί, για μας είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει. Και συστήνουμε στην όποια κυβέρνηση αύριο αυτά τα πράγματα να προχωρήσει και να το κάνει. Ας πούμε και συμφωνείτε, κύριε Στρατάκη. Ας πούμε και συμφωνείτε με αυτά. Ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό πάλι σε συνάρτηση με τις συνεταιριστικές ομάδες παραγωγών είναι ότι εκτός από το κόστος που προφανώς και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μέσα τους αγρότες είναι να δούμε και πώς θα επενδύσουμε στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Mm. Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων δεν μπορεί να έρθει με εντολή ή με επιδότηση. Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων πρέπει να έρθει με την αξιοποίηση και των συνθήκων που έχουμε, αλλά και την αξιοποίηση του εργατικού μας δυναμικού και της εμπειρίας. Αυτό είναι ένα πράγμα που αφορά τους αγρότες.
Επομένως, εμείς λέμε σε πρώτη φάση μείωση στο 13% της φορολογίας. Το ασφαλιστικό θα έρθει στα πρωτύτερα δεδομένα, προτείνουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια escalation της πληρωμής των ασφαλιστικών. Μιας κλιμάκωσης η οποία να δημιουργεί τις προϋποθέσεις επιβίωσης στον αγρότη. Επομένως, σαν πρώτη φάση αυτά. Τα υπόλοιπα όμως είναι πράγματα τα οποία αφορούν περισσότερο. Νομίζω στην Ελλάδα, στην Κρήτη, έχουμε μικρό κλήρο. Αυτό μας κάνει και κόστος ναι, μεγάλο. Ναι, γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε, κύριε Λογιάδη, πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα. Είναι διαφορετικά, όπως είπε και ο φίλος ο Γάρης ο Μπουλάκης, είναι διαφορετικά τα προϊόντα μας. Είναι ιδιαίτερα από ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, στην Ιταλία παράγουν το τυρί, το παρμιτζάνο ρεζάνο, έτσι. Αυτό το πράγμα πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι και το έκαναν brand name σε όλο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα να καταναλώνει τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τα δικά της πρώτα και τα κριτικά πρώτα. Τέτοια όρια. Δεν μπορούν να πούνε τέτοια όρια στις ελεύθερες αγορές. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλιώς η ελεύθερη αγορά θα γίνει χάος. Θα ακούσουμε και τον κύριο Στρατάκη. Για την ενημέρωσή σας, σας λέω ότι ο νομός Ηρακλείου καλλιεργεί 17,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Καλλιεργεί πάνω από 100.000 στρέμματα αμπελώνες. Ένα είναι το θέμα και ένα ήταν και παραμένει το πρόβλημα και μέχρι σήμερα. Θέμε να παράξουμε. Θέμε να έχει παραγωγή η χώρα μας. Μπορούμε να βάλουμε στόχους και να πούμε ότι εμείς θέμε να πάμε εκεί και θέμε να παράξουμε. Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Όταν η χώρα, όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μια θεσμοθετημένη αγροτική πολιτική και όχι να έχει μια πολιτική ο εκάστοτε υπουργός ο οποίος έρχεται, ασκεί την πολιτική του, φεύγει και έρχεται ένας άλλος και ανατρέπεται. Αυτό άντρα ισχύει σε όλα τα ζητήματα σε αυτή τη χώρα, έτσι. Μπορούμε να έχουμε ελαϊκή πολιτική, μπορούμε να έχουμε ελαϊκή πολιτική. Είναι εθνικό προϊόν το λάδι μας, ναι, είναι εθνικό προϊόν. Μπορούμε να έχουμε μια πολιτική, ναι, μπορούμε, σε λέω. Τι διαφορά του πείτε, μπορούμε να έχουμε πολιτικές, είτε είναι για το γάλα μας, είτε είναι για την κτηνοτροφία μας. Τα τυριά μας. Και αναφέρομαι στην κριτική γραβιέρα, αναφέρομαι σε τυριά αρίστης ποιότητας τα οποία παράγουμε. Δυστυχώς, μένουν αδιάθετα. Δυστυχώς τα τυροκομεία μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των εισαγόμενων ξένων τυριών και του αθέμητου ανταγωνισμού και πολλές φορές αυτές με τις ελληνοποιήσεις, κύριε Συντηγάκη, όλα τα προϊόντα τα οποία έχονται, δεν είδα, αν δείτε πουθενά καμία ταμπελίτσα να αναφέρει παραδείγματος χάρη κρασί ισπανικό ή κρασί σκοπιανό ή λάδι ισπανικό, φωνάξετε με να την εδώ και εγώ. Μάλιστα. Φωνάξετε με να μου τη δείξετε και εμένα ή πατάτα Αιγύπτου ή οτιδήποτε, ή ντομάτα. Και εκεί Αντρέα, χρειάζεται εκεί. Όντως χωράει η κρατική παρέμβαση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την τοποθετήρια. Και εκεί πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπορούμε να στηρίξουμε την παραγωγή και πρέπει να το κάνουμε. Αναφέρατε πριν ένα ζωτικό ζήτημα, είναι κύριε Σικηδηράκη, ότι στην Κρήτη μας υπάρχει μια μικρή, υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον κλήρο. Υπάρχει μικρός κλήρος. Ξέρετε, στην Κρήτη υπάρχουν 752 χωριά. Υπάρχουν 752 οικισμοί. Όταν στην υπόλοιπη χώρα είναι μόλις 2.100. Δηλαδή, ενώ κανονικά η ποσόστοση είναι 1:10 πληθυσμιακά, εδώ παρατηρούμε ότι στους οικισμούς έχουμε πολλαπλάσιους. Είναι λόγω νετοκρατίας και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Τι σημαίνει εδώ, πώς επηρεάζει αυτό το στοιχείο την αγροτική καλλιέργεια και την αγροτική ανάπτυξη. Αυτός ο μικρός κλήρος δεν μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε ότι η ποσοτική συσσόρευση προκαλεί το ποιοτικό άλμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό που πρέπει να το δούμε με διαφορετικό μάτι. Ο μικρός αυτός κλήρος πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα, να ανεβάσουμε την ποιότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και φυσικά αυτές οι παράνομες ελληνοποιήσεις που αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κ. Στατάκης και οι προαναλύσαντες είναι το σοβαρό, είναι καπηλεία των ίδιων των αγροτών, των ίδιων των κτηνοτρόφων. Είναι επιτομή της καπηλείας, τολμώ να πω, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε σοβαρά και ίσως με μια ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, διαχρονικά από το 1974 μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος από την πολιτεία και όχι μόνο, υπάρχουν και περιφερειακές αρχές. Λοιπόν, να προσθέσω ότι με αυτό το πολυτεμαχισμένο μικρό κλήρο. Οι πατεράδες μας μεγάλωσαν, μας έζησαν, εκτίστηκε το Ηράκλειο με αυτό, με την ίδια περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι μεγάλο. Προφανώς έχουν αλλάξει, Αντρέα, τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει και γι' αυτό δεδομένα, εγώ λέω και το ξέρω. Πρέπει να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα. Και το λέμε και σαν κίνημα. Οι πατεράδες μας που σωστά, αλλά τώρα τη μικρή γη χτίστηκε ο νομός Ηρακλείου με τα ίδια στρέμματα. Γι' αυτό θεσμοθετήσαμε παλαιότερα τις ομάδες παραγωγών, γι' αυτό το συνεταιριστικό σύστημα
το οποίο απέτυχε, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει χρεοκόπησε, θα πρέπει να το δούμε με ένα άλλο, με ένα άλλο μάτι και με ένα άλλο τρόπο, ας πούμε, να λειτουργεί με οικονομικά και ιδιωτικονομικά κριτήρια. Αυτά πρέπει να γίνουν, γιατί αυτό το που είπε ο κύριος Μαμουλάκης, ότι ο πολυτεμαχισμός έτσι μόνο αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, ομάδες παραγωγών που παράγουν ένα συγκεκριμένο και μια μεγάλη ποσότητα που μπορεί να διατεθεί είτε στο εξωτερικό είτε εδώ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη ποιότητα, έτσι. Αλλά πρέπει να δούμε και τη διαμόρφωση του συνδικαλιστικού, αγροτοσυνδικαλιστικού ή αγροτοσυνδικαλιστικού. Πρέπει να έχουμε και το δίκτυο να εξάγουμε αυτά τα προϊόντα. Λέγαμε για το γάλα προηγουμένως. Λαϊκά μεταφράζεται σε ξεκλήρισμα του αγροτικού λαού, του μικρού αγρότη, και ενίσχυση των μεγάλων και μετατροπή τους σε εργάτες γης. Έτσι μεταφράζεται λαϊκά. Αντιθέτως, κύριε Σαλούστρο, λαϊκά. Το γεγονός ότι θα μας πει και ο συνεταιριστής που έχουμε εδώ πέρα. Το να μπορείς μέσα από το συνεταιρισμό σου να έχεις τον κλήρο σου, να διαθέτεις τα προϊόντα σου με χαρακτηριστικά ποιοτικά συγκεκριμένα και με τιμές, αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει. Ναι. Μου επιτρέπετε το συνεταιριστικό για να με βοηθήσετε, αγαπητέ Σαλούστρο, βοηθήσετε με να καταλάβω ποιο είναι το όριο, μέχρι πού βάζετε το μικρό αγρότη, το μικρό παραγωγό, μέχρι πού τον βάζετε. Σε τι κρύε, σε τι θα πρέπει. Ακούω δηλαδή για μικρούς αγρότες, για μικρούς. Συγγνώμη, έχω άδικο σε αυτό που σας λέω. Ότι η τάση είναι. Απαντήστε μου, στο Ηράκλειο της Κρήτης είμαστε. Έχω άδικο ότι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης είμαστε. Να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποιο είναι ο μικρός αγρότης. Και να αναγκάζεται. Ποιο είναι ο μικρός αγρότης και ποιο είναι ο μεγάλος. Να πουλάει τη γη του σε μεγάλους παραγωγούς. Εμείς δηλαδή στο Ρωμό Ηρακλείο είμαστε μεγαλοαγρότες. Είμαστε τσιβλικάδες. Δεν συμβαίνει στον κάμπο της Θεσσαλίας αυτό και υπάρχει τάση να γίνει και στην Κρήτη. Μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης. Αφού δεν μπορεί λοιπόν να επιβιώσει, τι κάνει, αναγκάζεται να μπλακεί σε τέτοιους συνεταιρισμούς, στους οποίους δίνει δυνατότητα ο νόμος να εξαγοράζονται από πολύ μεγαλύτερους ή να συμμετέχουν πολύ μεγαλύτεροι και σιγά σιγά να εκτοπίζονται οι μικροί. Το αντιμετωπίζει ο κύριος Αλούστρος από τη δική του λογική και ιδεολογική σκοπιά. Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Θα πρέπει πάντως να υπάρχει και δόση τη αγορά ή ακριβώς τέτοια αγορά. Να πούμε και ένα νέο στοιχείο. Κύριε Σαλούστρο, μιλάμε με όρους αγοράς και με όρους συστήματος που εμείς δεν είμαστε ενάντια. Ας αφήσουμε την σύγκρουση. Μια παρατήρηση που μιλάμε με τους άλλους ενεργειακές κοινότητες. Δεν ξέρω να το γνωρίζω. Μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Να χαμηλώσουμε λίγο γιατί μιλάτε όλοι μαζί. Γιατί θα πάμε πάλι σε διαφήμιση. Ήθελα μια παρατήρηση μόνο κλείνοντας που νομίζω ότι θα τη χαιρετήσουν όλη αυτή την κίνηση της κυβέρνησης πριν από 6 μήνες. Ο νόμος περί ενεργειακών κοινοτήτων. Πλέον δίδεται ευκαιρία και στον αγροτικό κόσμο με αυτό το λεγόμενο virtual net metering, δηλαδή μια ψηφιακή μετατόπιση, να μπορέσουν να έχουν φτηνότερο ρεύμα, να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, ένα μεγάλο ανελαστικό έξοδο όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το ενεργειακό κόστος. Με το νόμο περί ενεργειακών κοινοτήτων μπορούν όχι μόνο οι αγρότες, όχι μόνο οι συνεταιρισμοί, αλλά και το ευρύτερο δημόσιο τομέα, οργανισμοί, αυτοδιοίκηση, να έχουν αυτό το εργαλείο, το οποίο αν μη τι άλλο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο θέμα. Από και να ξέρουμε και τι θέλει η αγορά και το εξωτερικό η αγορά για να το προωθούμε. Πάντως, δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα το γάλα μας που λέμε, πολύ βασικό προϊόν, το γάλα της κατσίκας, το κατσίκιο γάλα, το κατσίκιο τυρί είναι το πιο ακριβό, φτιαγμένο όμορφα και πανάκριβο επειδή, για να εξαχθεί. Αλλά αυτό το πράγμα δηλαδή, το κάνουμε... Από μένα το έχετε κλέψει. Επειδή και... Όχι, από την Γαλλία. Σας είπα, η εξωτερική λέω χιούμορ. Επειδή το θέμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, αγροτικό κόσμο. Θα το άκουσε με προσοχή, γιατί επισημάνατε πράγματα πολύ σωστά και οι πέντε, και πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, αν υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να πάμε στο διάλειμμα ένα λεπτό, αλλά να σας πω το εξής. Ότι θα ήθελα στην επιστροφή να μου πείτε το εξής. Εσείς ένας, δύο, τρεις, τέσσερις που θεωρείστε από την αριστερά. Να μου λύσετε μια απορία. Χρόνια τώρα, είστε προοδευτικός χώρος. Προοδευτική. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς είμαστε συντηρητικοί. Ένα λεπτό. Είναι απάντηση για το επόμενο. Ένα λεπτό. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Τέσσερις. Είναι η προοδευτική. Όχι, εγώ θεωρούμε συντηρητικός. Είστε στο αριστερό. Κύριο Στρατάκη, γιατί το βγάλατε. Είμαι... Δεν είναι αριστερό. Περιμένετε λοιπόν. Μα δεν ακούσατε την ερώτηση. Εσείς είστε προοδευτικοί. Μα δεν ακούσατε την ερώτηση. Μην του το κάνετε αυτό. Λοιπόν, είστε λοιπόν... Αριστερός είναι αυτός που θεωρεί στρατηγικούς εταίρους στο Ισραήλ που σκοτώνει τους Παλαιστίνιους. Αυτός είναι ο αριστερός. Δεν θα προλάβω να κάνω την ερώτηση. Σύντροφε και η Σοβιετική λοιπόν. Ένωση σκότωνε τους Αφγανούς. Τι θέλεις να μου πεις τώρα. Γιατρέ μου. Πήγαμε εδώ τώρα. Δηλαδή, γιατρέ μου. Είναι και ισότητα. Γιατρέ μου, άκου. Επειδή ακριβώς θέλω να σας απαντήσεις μετά το διάλειμμα, κάνω την ερώτηση από τώρα. Και λέω. Δηλαδή, όποιος πάει σε ένα κόμμα που αυτοχαρακτηρίζεται προοδευτικό, αυτόματα γίνεται προοδευτικός. Έχω δει δεξιούς φανταστικούς προοδευτικούς και έχω δει αντιδραστικούς αριστερούς όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άρα, θα ήθελα να με εξηγήσετε μετά. Τι είναι η πρόοδος, τι είναι η πρόμεση και τι η συντήρηση. Και γιατί αυτοχαρακτηρίζεστε οι τέσσερις προοδευτικοί
Και ο κύριος Στρατάκης χαρακτηρίζεται. Δεν... Θα πάμε για διάλειμμα. Ναι. Να πάμε για διάλειμμα, αλλά οι ιδεολογίες λίγο έχουν. Έχουν χωρηγονίες. Έχουν χλωμιάσει. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι οι ιδέες, όχι οι ιδεολογίες. Πάμε για διάλειμμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ελπίζω κάποια από τα κομμάτια που συζητήσαμε, από τα θέματα, να είχαν ενδιαφέρον και για εσάς. Νομίζω πάντως ότι έγινε μια καλή συζήτηση. Σε κάποια συμφωνούν, σε κάποια δεν συμφωνούν. Αυτά έχει η δημοκρατία. Όσα θέλετε εσείς ακούτε, όσα θέλετε τα αφήνετε στην άκρη. Αλλά πάντως ήθελα να πω το εξής, ότι οι ήπιοι τόνοι που επικράτησαν απόψε για μένα είναι καλό. Ξέρετε, στα γήπεδα υπάρχουν οπαδοί και οι φύλαθλοι. Οι οπαδοί θέλουν ένταση, οι φύλαθλοι θέλουν ηρεμία. Λοιπόν, επειδή πιστεύω λοιπόν ότι και εσείς θέλετε απόψε λιγάκι πιο ήρεμα τα πράγματα, πήγαμε μια χαρά προς το παρόν. Με τις εντάσεις εκεί που χρειάζονται. Όμως είχα κάνει μια ερώτηση πριν από λίγο στην αριστερή πλευρά του πάνελ, από εδώ, να μου πείτε ποιος θεωρείται προοδευτικός στην Ελλάδα, χώρος ή ποιον θεωρούμε προοδευτικό άνθρωπο. Και αν η προσκόλλησή μου εμένα σε ένα κόμμα αυτόματα μου δίνει και τον χαρακτηρισμό του προοδευτικού ή του αντιδραστικού ή του συντηρητικού. Από πού θέλετε να αρχίσετε, με τη σειρά των κομμάτων. Ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι ούτως ή άλλως στις επόμενες εκλογές αντιπαλεύονται, υπάρχει μια, αν θέλετε, αντιστράτευση δύο χώρων, δύο κόσμων, κύριε Χιντηράκη. Του κόσμου της πρόοδου και του κόσμου της συντήρησης. Αλλά στο ερώτημά σας εν προκειμένου, τι θεωρούμε ως προοδευτικό, είναι αυτό το οποίο εδράζεται στη λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης, στη λογική της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και κυρίως των μεγάλων, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Διότι χωρίς αυτούς, χωρίς αυτή την ισχυρή δύναμη, κινητήρια δύναμη θα έλεγα, για οποιαδήποτε χώρα, για οποιοδήποτε κόσμο, πολλό δε μάλλον για τη χώρα μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν, εκτιμούμε ότι πάντοτε όλη μας η λογική, όλη μας η φιλοσοφία, της αριστεράς λέω, και φυσικά σε αυτό το κομμάτι να προσθέσουμε και το περιβάλλον, ένα περιβάλλον με αριστερό πρίσμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι είναι οι κλασικοί παράγοντες που συνιστούν την έννοια του προοδευτισμού. Άραστε. Κύριε Στρατάκη, θα ήθελα να απαντήσουν τα προοδευτικά κόμματα. Πρώτα. Να αφήσετε τελευταία. Ναι, ευχαριστώ. Τα προοδευτικά κόμματα, λοιπόν. Καταρχήν, προοδευτικοί άνθρωποι υπάρχουν σε κάθε πολιτικό σχηματισμό. Προοδευτική πολιτική, όμως, μπορεί να θεωρηθεί μόνο η πολιτική η οποία έχει σαν βασικό άξονα την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της πλειοψηφίας του λαού. Και εκεί μέσα δεν χωράνε ούτε συμβιβασμοί, ούτε λογικές του μικρότερου κακού, ούτε λογικές συμμαχούμε με τους δυνατούς οι οποίοι αιματοκυλούν λαούς προκειμένου να μοιραστούμε τα ψίχουλα από το κομμάτι της πίτας, ούτε ανήκουμε σε ευρωπαϊκούς και υπεραλληστικούς μηχανισμούς. Κατά τη γνώμη μας έχει λεκιαστεί η έννοια της αριστεράς. Αυτό συνέβαλε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι αυταπάτες που έσπηρε στον ελληνικό λαό τα προηγούμενα χρόνια. Έχει λεκιαστεί και από το σχηματισμό του Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη, που αυτό που καλείται αριστερός, ενώ έχει στηρίξει τέτοιες πολιτικές, το τρίτο μνημόνιο με επιστολική ψήφο, συμμετείχε στην κυβέρνηση που διαπραγματευόταν το μνημόνιο. Για μας προοδευτικό. Το κοινάλ έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Τώρα έχει τρία στα τρία. Τι να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε. Μόνο ο Βαρουφάκης όμως το ψήφισε. Λέω λοιπόν ότι προοδευτικό είναι το κόμμα και το πρόγραμμα που στόχος του έχει την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Μάλιστα. Κύριε Μπρίμη. Λοιπόν, καταρχήν ένα μικρό σχόλιο. Ευτυχώς που η κρίση έσκασε πάνω στα χέρια του Πασόκ και του κοινάλ κατ' επέκταση, που επέδειξε την απαραίτητη σοβαρότητα, ούτως ώστε όχι μόνο να βγούμε από την κρίση, με καθυστέρηση βέβαια, και αυτό οφείλεται σε διάφορες εναλλαγές που είχαμε, αλλά και να βγούμε όσο το δυνατόν περισσότερο αλόβητοι, γιατί σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες χώρες με παρόμοιες κρίσεις είχαμε και θύματα. Δηλαδή εννοώ θύματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, στο προοδευτικό τώρα που με καίει να τα ακούσω από εσάς. Πάρα πολύ έτσι σημαντική ερώτηση τη θεωρώ. Τι είναι προοδευτισμός? Προοδευτικός και δημοκράτης, κατά την άποψή μας, πάνε μαζί. Προοδευτικός λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα χώρο. Όλοι αυτοί που εκφράζονται και είναι υποστηριχτές της δημοκρατίας θεωρώ ότι είναι και προοδευτικοί άνθρωποι. Προοδευτισμός λοιπόν είναι, προοδευτικός είναι αυτός που μπορεί να αντιληφθεί. Μπορεί να αντιληφθεί τις μεταβολές που συμβαίνουν στο χώρο, ναι, και να προσαρμόσει τις πολιτικές
τις όποιες πολιτικές εφαρμόσει, να τις προσαρμόσει πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι προοδευτικό εγώ και όσοι ανήκουν σε όποιο χώρο και να ανήκουν, βλέπουν τα πράγματα κάπως έτσι, νομίζω ότι είναι προοδευτική. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στο χώρο αυτό. Βεβαίως. Εγώ τη Νέα Δημοκρατία, ανέκαθεν, τη θεωρώ ένα. Επειδή ταυτίζεται την πρόοδο με τη δημοκρατία, είπατε. Ένα αστικό κόμμα, το οποίο μαζί με το Πασόκ που κυβέρνησαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης, νομίζω ότι έδωσαν. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, νομίζω ότι έδωσαν ένα θετικό στίγμα στην εξέλιξη της χώρας. Επομένως, δεν μπορώ να θεωρήσω. Ή ούτε μπορώ να πω τους νεοδημοκράτες, όπως τους λένε κάποιοι, ας πούμε, φασίστες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι του προοδευτικού δημοκρατικού φάσματος και η Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα, με αντιλήψεις πάνω στο οικονομικό γίγνεσθε που είναι και στην κοινωνική πολιτική που είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές μας. Ευχαριστώ. Κύριε Λογιάδη. Σαν Γιώργος Λογιάδη, σαν μέρα 25. Είστε, καταρχήν, είστε αριστερός. Σαν Βαρουφάκης λέμε ότι είμαστε μια φιλική εταιρεία. Είμαστε τι θα πει, φιλική από εταιρεία. Πού κατάγεται αυτή. Είμαστε. Ο Βαρουφάκης είναι παρθενογένες. Περισσότερο εταιρεία ή περισσότερο φιλική. Φιλική εταιρεία. Όλοι μαζί μια φιλική εταιρεία, λέει και ο Γιάννης. Σωστό. Ούτε. Λοιπόν, θεωρούμε εμείς, θεωρώ και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και στις επιχειρήσεις μέσα, ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος στο τέλος ημέρας. Λέγαμε προηγουμένως το παράδειγμα με το πέρα με τον αγροτικό τομέα όσον αφορά, ας πούμε, τη σταφίδα. Παλιά είχαμε αυτό που λέγαμε μισή-μισακό. Βγάζουμε κέρδος, μισό παίρνει ο παραγωγός και μισό παίρνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού. Σήμερα λοιπόν στην οικονομία μας δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Σήμερα στις επιχειρήσεις μας, σωστές επιχειρήσεις, το εργατικό κόστος είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο που μένει. Τι είναι τώρα προοδευτικό. 3,2 δις ξενοδόχοι στην Κρήτη, 150 εκατομμύρια ξενοδοχοί πάλι. Μην ξεφεύγετε από το θέμα, γιατί πρέπει να τελειώσουμε και τη δουλειά να πάτε. Άρα λοιπόν, πρόοδος είναι να είσαι ανοιχτόμυαλος σε κάθε στάδιο, σε κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζεις. Αυτή τη στιγμή προοδευτικός για μένα είναι ότι στη συγκεκριμένη κατάσταση της Ελλάδος το μεγαλύτερο μας πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε άμεσα που είναι το χρέος μας. Άρα λοιπόν να στοχεύσουμε σε αυτό το πράγμα και να επεξεργαστεί κυρία Τρόικα, κυρία Ευρώπη, πρέπει να κάνουμε απομείωση του χρέους για να προχωρήσουμε σαν οικονομία και σαν άτομα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα άμεσα. Αυτό λοιπόν θεωρώ εγώ αυτή τη στιγμή σαν πρόοδο. Πρόοδο για να ανατάξουμε ένα πράγμα το οποίο έχει ουσιαστικά η κοινωνία μας έχει αυτή συμβαλτώσει, έχει πεθάνει ίσως, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εσείς που δεν έχετε στον τίτλο ούτε προοδευτική συμμαχία, ούτε τίτλο, είστε πρόοδος ή συντήρηση ή αντίδραση. Κύριε Σιδηράκη, η λέξη πρόοδος. Προοδεύω. Το λέει και μόνη της. Ποτέ δεν κατάλαβα τον πολιτικό όρο, δεν το κατάλαβα ποτέ, συγγνώμη. Γι' αυτό κάνω ερώτηση και εγώ πριν από λίγο. Δεν έχω και τις γνώσεις που μπορεί να χρειάζονται για να καταλάβω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου ή άλλα κόμματα είναι προοδευτικά και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα συντηρητικό. Η πρόοδος είτε είναι σε φυσικά πρόσωπα, είτε είναι σε σχηματισμούς πολιτικούς, είτε είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κοινότητα, δήμους, περιφέρεια. Θεωρώ εγώ την πρόοδο ένα βασικό στοιχείο, ότι πρόοδος, προοδεύουμε, προχωράμε, αποφασίζουμε, σκεφτόμαστε, υλοποιούμε πράγματα, είτε είναι γενικότερα στην πολιτική, είτε είναι στην προσωπικό του καθενός, με δανεικά λεφτά. Εάν εννοούμε την πρόοδο, ότι παραδείγματος χάρη, θα θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο σημερινός, ένα συγγνώμη μόνο είπε, ζήτησε συγγνώμη από όλους όσους ενδιαφερόταν είχαν αγωνία για τα σύμφωνα συμβίωσης, ότι ζήτησε ένα συγγνώμη που καθυστέρησε να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Εάν αυτή είναι πρόοδο, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να έχω τέτοια πρόοδο εγώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζομαι μια ζωή, υπηρετώ αυτή τη στιγμή και συμμετέχω σε ένα κόμμα το οποίο σε έναν πολιτικό σχηματισμό που με σοβαρότητα, με την εργατικότητα, με τα στοιχεία αυτά, θέμε και εμείς ως πολίτες να έχουν οι άνθρωποι, αλλά και η χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχουμε ακόμα, από ό,τι βλέπω, περίπου 10 λεπτά, αλλά τα θέματα που είχα εδώ είναι πάρα πολλά, και δεν θα προλάβουμε. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε κάποιο θέμα που έχει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ ανέβει επικοινωνιακά. Ίσως δεν το σηκώσανε στις εκλογές επάνω, γιατί η Νέα Δημοκρατία
ίσως καλώς πράττουσα, θεώρησε ότι αφού προηγούμε, άστε εκεί πέρα τα πράγματα να είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που το είχε ανεβάσει το θέμα, το χαμήλωσε το θέμα. Σε εσάς απευθύνομαι. Σαν γιατρός, γνωρίζετε, όπως γνωρίζα και εγώ πολλά χρόνια, ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έδιναν ταξίδια δωρεάν στους γιατρούς να πάνε στην Ταϊλάνδη, δίθεν για συνέδρια, ότι έδιναν ποσοστά επιπτώσεις συνταγμογραφήσεων και ένα σωρό πράγματα. Το ξέραμε όλοι. Αυτό ομολογουμένως ήταν ένα σκάνδαλο. Έπρεπε να μας το πούν οι Αμερικάνοι για να το ξεκινήσουμε. Τώρα, η εμπλοκή όμως δύο πρώην πρωθυπουργών, υπουργών, υφυπουργών κλπ. Ναι, το σκάνδαλο αυτό το έκανε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να πω πώς το ονομάζετε εσείς. Ναι. Εσείς, σαν άνθρωπος, ένας άνθρωπος του κλάδου υγείας, τι γνώμη έχετε σχηματίσει για αυτό το θέμα? Για το θέμα της Νοβάρτης. Αυτό γενικά, ναι. Ακούστε να δείτε. Το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, δρούν κάποιες φορές με παράτυπους ή και παράνομους μηχανισμούς, όπως όλες οι εταιρείες πιστεύω, δηλαδή και σε άλλους χώρους υπάρχει, αυτό ήταν διεθνώς γνωστό. Δηλαδή το ξέρουμε όλοι στον χώρο, το γνωρίζουμε όλοι στον χώρο. Για την ελληνική πραγματικότητα λοιπόν, όμως να συμπληρώσω το εξής πράγμα, ότι ναι, μεν γιατροί είχαν συνέδρια, εταιρείες κτλ. Αυτό ήταν γνωστό και τώρα έχουν, αλλά με ένα πιο έτσι νόμιμο και καλό τρόπο. Αυτό ήταν και αυτό επίσης γνωστό, αλλά θα πρέπει να δούμε και το εξής σημείο σε αυτό, κύριε Χιντηράκη, ότι στην ελληνική πραγματικότητα η εκπαίδευση του γιατρού με επιλογές του κράτους είχε αφαιθεί ακριβώς στη χρηματοδότηση των εταιρείων. Μάλιστα. Η ιατρική εκπαίδευση δεν υπήρχε. Συμφωνώ. Εάν οι εταιρείες δεν έβαζαν κάποια χρήματα. Και γι' αυτό δεν μιλούσε και κανείς. Και γι' αυτό δεν μιλούσε. Διπλό κακό για το κράτος, για τους πολίτες. Το υπόλοιπο λοιπόν για τις χρήματα και συνταγές, αυτό δεν το αναφέρω καθόλου. Δεν, είναι κάτι που δεν αφορά. Επομένως, αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση που ήταν γνωστή, το σκάνδαλο Νοβάρτης χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση όχι όπως ένα σκάνδαλο οικονομικό όπως χρησιμοποιήθηκε από την Αμερική, αλλά ένα σκάνδαλο πολιτικό. Ένα σκάνδαλο πολιτικό το οποίο προσπάθησαν να εμπλέξουν υπουργούς, προέδρους, πρωθυπουργούς κτλ. Μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αντιπολίτευση ή στην αντιπολίτευση, συγγνώμη, είτε αυτή ήταν η μείζων είτε η μικρότερη αντιπολίτευση όπως εμείς. Δηλαδή ουσιαστικά για να εξαφανίσουν από τον πολιτικό χάρτη μέσω ενός σκανδάλου, αυτό είχε γίνει και παλαιότερα αν θυμάστε, επί εποχής αημνής του Ανδρέα Παπανδρέου, να εξαφανίσουν ή να χτυπήσουν βάναυσα τις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δεν μπορώ να συγχωρήσω στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να θέλει να λέγεται προοδευτικός ή αριστερός κτλ. Το γεγονός ότι για να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα στην αντιπολίτευση, δημιούργησε και απαξίωσε θεσμούς. Αυτό το έκανε και σε άλλα ζητήματα, αλλά δημιούργησε και απαξίωσε το θεσμό της δικαιοσύνης, εμπλέκοντας ενδεχομένως κάποιους δικαστικούς λειτουργούς σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχουμε Αυτό λοιπόν το ζήτημα που ήταν ένα πραγματικό σκάνδαλο, που ένα υπαρκτό σκάνδαλο, το ξέρει όλος ο κόσμος. Αντί να το αντιμετωπίσει σαν τέτοιο, σαν ένα οικονομικό σκάνδαλο, προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει σαν ένα σκάνδαλο που θα πλήξει την αντιπολίτευση και το χειρότερο απ' όλα χρησιμοποίησε και ουσιαστικά απαξίωσε στα μάτια όλων μας την δικαστική εξουσία και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι το αντιδημοκρατικό. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω όμως στον κύριο Μαμουλάκης, έτσι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει χρήση μια απαντήση, μια απαντήσεω. Για γιατί το παγκόσμιο σκάνδαλο Νοβάρτης, που βέβαια έχει έντονες πτυχές και στην ελληνικό δημόσιο βίο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Χιντηράκη, της παθογένειας και γιατί η χώρα έφτασε στη χρεοκοπία. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιαχείρισης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν προκειμένου στην υγεία. Το σκάνδαλο Νοβάρτης, και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά μία κυβέρνηση αντιμετωπίζει σε βάρος της λιγότερα σκάνδαλα από ό,τι αντιπολίτευση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πάμε στην ουσία. Η δικαιοσύνη κάνει το έργο της. Η όλη υπόθεση είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως θα τη διαχειριστεί και το επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Θα δούμε λοιπόν, οι δικογραφίες υπάρχουν, είναι στο τραπέζι. Τη δικαιοσύνη δρά. Μετά τις
Ναι, θα τις δούμε. Κύριε Μαμουλάκη, σας άκουσα σιωπό. Ένα λεπτό να τελειώσει. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το γεγονός ότι απαιτείται ο κατάλληλος χρόνος, αν άλλωστε υπήρχε αυτό που αναφέρατε, προφανώς θα είχε επισπευθεί η διαδικασία. Γίνεται όπως πρέπει. Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε δεν μπορείτε να το αρνηθείτε για τον εξής λόγο. Είναι τόσο βαριά η δικογραφία. Έχετε εικόνα της περιπτώσεως. Απόλυτη, απόλυτη. Η έκρηξη της φαρμακευτικής. Συνακρίβεις δεν μπορούν να λέγονται. Στο πάνελ τουλάχιστον όσο είμαι εγώ. Αφήστε το να τελειώσει όμως. Η μεγαλύτερη έκρηξη της φαρμακευτικής δαπάνης και Χιντιράκη έγινε επί ημερών του φίλου μας του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος για παραδόξος και δεν ξέρω για ποιο λόγο βγήκε έξω από την... Από την διερεύνηση. Αυτή η περίοδος δηλαδή. Βγαίνει και τα εμβόλια γρήπη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα έφεραν την χώρα, αυτά γονάτισαν τη χώρα και χειριδιακή. Αυτά έφεραν την χρεοκοπία. Σα παρακαλώ, να τελειώσω. Δεν έχουμε χρόνο. Κάντε μου την χάρη. Συγγνώμη γιατί είναι ένα θέμα που τα ξέρω. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν έχουν καταλήξει στο να έχουμε μια χώρα χρεοκοπημένη το 2015 πλήρως ισοπεδωμένη και να συνεχίζουν ακόμα αυτές τις παθογένειες. Προσέξτε. Το σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί περί σκανδάλου πρόκειται, νομίζω συμφωνούμε όλοι, ανεξάρτητα αν έχει πολιτικά ή μη χαρακτηριστικά, γι' αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Αποφάνθηκε, κύριε Μαμουλάκη. Σοβαρά. Βεβαίως. Πώς γίνεται να το γνωρίσουμε. Αποφάνθηκε η δικαιοσύνη. Το αρχείο είναι από τους 10 που κατηγορούν, οι 5 είναι ήδη στο αρχείο. Οι άλλοι 5 είναι σε εξέλιξη και μάλιστα με βαρύτητα τους χαρακτηριστικούς μάρτυρες. Δεν μπορεί να είναι για τους 5 καλοί μάρτυρες και για τους 5 ψευδομάρτυρες. Κύριε Μπρίμπη, δεν είναι αποφάνθηκε. Κύριε Μαμουλάκη, σας παρακαλώ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η υπόθεση. Μα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αν θέλετε να την τελειώσουμε την υπόθεση Νοβάρτη σήμερα, θα σα λέω ότι θα μου κάνετε μια χάρη. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και δύο και τρεις, όσο σας παρακαλώ. Πρέπει να κλείσω. Πρέπει να κλείσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τελειώνουμε. Σε ένα λεπτό. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος το Μέρα 25. Ένα λεπτό. Όχι, μην το βεβαιάσουμε αυτό. Ένας λόγος λοιπόν που θα το ψηφίσει. Γιατί πείτε μας, γιατί να ψηφίσουμε. Μην επανέρχεται. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν επανέρχομαι σε αυτό. Αλλά ένας λόγος παραδείγματος χάρη το Μέρα 25. Μετρήστε πέντε πράγματα. Λέει παραδείγματος χάρη το Μέρα 25 να καταργηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρώπη. Διότι αυτά τα πράγματα είναι βάρτιση, είναι παρανυχίδα ενός τεραστίου προβλήματος που είναι πανευρωπαϊκό και στην Ελλάδα. Η Νοβάρτης είναι μικρό πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είχε πρόβλημα η Deutsche Bank. Λοιπόν, γιατί να σα ψηφίσουμε. Γιατί μπορεί να ψηφίσει η Μέρα 25, γιατί είμαστε ένα καινούριο κόμμα πανευρωπαϊκό. Θέλουμε την Ευρώπη, θέλουμε το ευρώ. Θέλουμε να μετεξελίξουμε την Ευρώπη σε ένα ομόσποδο κράτος. Θέλουμε να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία, λέγοντας όχι πλέον σε αυτά τα τεράστια πλεονάσματα που μας ζητούν να παράγουμε. Να απομειώσουμε το χρέος και να το συνδέσουμε με την παραγωγή μας, να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αντιμετωπίσουμε, να ανατάξουμε και να ξαναζωντανέψουμε την ελληνική οικονομία και την ελληνική οικογένεια. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρίμη, γιατί να ψηφίσουν το κίνημα αλλαγής. Ναι. Για την ιστορία μας, για τη συνέπειά μας στα χρόνια της κρίσης και γιατί η χώρα πρέπει να έχει μια σοβαρή, δραστήρια και δημιουργική αντιπολίτευση τις 8 του Ιούλη. Και γιατί το πρόγραμμά μας θεωρώ ότι είναι από τα πιο πλήρη και τα καλύτερα που κυκλοφορούν τουλάχιστον στον προεκλογικό αγώνα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε προγραμματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα τα αναφέραμε. Ευχαριστώ. Ηρακλειώτες πρέπει να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο και από τις 8 του μήνα, την επόμενη των εκλογών, θα είναι δύναμη εγγυημένη δίπλα του να φροντίζει να ανακουφίζει το λαό όπως έκανε και όλα τα προηγούμενα χρόνια από την πολιτική που εφαρμόζουν όλοι οι υπόλοιποι. Και μέχρι να φτάσει ο λαός στη δυνατότητα να δώσει την ψήφο στο ΚΚΕ, αύξηση ποσοστών για να μπορεί να φτάσει στο επίπεδο της εξουσίας. Κύριε Μαμουλάκη, εκεί είμαστε από εδώ και πηγαίνουμε. Γιατί οι Ηρακλειώτες θα πρέπει να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί απέδειξε στην πράξη ότι διέπεται από αποτελεσματικότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέραμε έργα υποδομής, πώς γρήγορα προχώρησαν και έχουν έρθει σε φάση ολοκλήρωσης. Γιατί υπάρχει μια σοβαρή προσέγγιση σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και όχι μόνο, αλλά το κυριότερο, κύριε Χιδηράκη, το ανέφερα και προηγουμένως. Γιατί πολύ απλά το νέο δεν χτίζεται με παλιά υλικά. Ευχαριστώ. Κύριε Στρατάκη, κλείνετε την. Απόψη. Γιατί λοιπόν να προτιμήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Χιδηράκη, γιατί πρέπει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός και ο ηρακλειώτικος λαός την Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή τη στιγμή επιβάλλεται μια πολιτική αλλαγή. Ζήσαμε μια πενταετία σχεδόν από μια κυβέρνηση που τίποτα από αυτά που έλεγε ισχύει. Τελείως αντίθετα, φέρανε
μαζί ένα με τη διακυβέρνηση του πρώτου εξαμήνου ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, τσακίσανε τη μεσαία τάξη, διαλύσανε κάθε παραγωγικό ιστό. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται νοπή εντολή, ισχυρή εντολή. Η πραγματική ελπίδα είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και άποψή μου και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει στις 7 Ιουλίου πραγματικά για να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Θα ευχηθώ και στους 5 καλή επιτυχία. Yes, δεν μπορώ να ευχηθώ κομματική και θα φανεί μετά ότι προτιμώ κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ψέματα και φεύγει με ψέματα. Ελπίζω ο κύριος Μαμουλάκης για το νέο υλικό που είπε να μην εννοεί την κυρία Τσάγκρη για άλλους που έχουν. Ο κόσμος καταλαβαίνει και κρίνει. Πρώτος είμαστε μόνοι. Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι στα μνημόνια. Όλοι οι άλλοι τα υπογράψαν. Όλοι οι άλλοι τα υπογράψαν τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπογράψει. Και μόνο ένα κόμμα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και μόνο ένας άνθρωπος, ο Αλέξης Τσίπρας. Μας βάλατε στο μνημόνιο, εσείς μας βάλατε. Από τα τσακάλια. Εσείς το φέρετε. Ένας μόνο το έβγαλε. Εσείς το φέρετε. Το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, το τρίτο που δασκίζατε. Τα μνημόνια που δασκίζατε. Μόνο ένας το έβγαλε. Αντί να δασκίζατε φέρατε το χειρότερο μνημόνιο. Συνάντησα τον κύριο Τσίπρα και το ρωτάω, θα γίνει το ευρωομόλογο πριν τις γερμανικές εκλογές. Και μου λέει, όσον ο Σόιμπλε, όχι. Έφυγε ο Σόιμπλε και ακόμη δεν υπάρχει ευρωομόλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Κύριε, έχω μπερδευτεί. Είπα καλή προσωπική επιτυχία σε όλους. Σε όλους και ό,τι είπα και πριν από λίγο, ότι αυτά που υπόθηκαν εδώ δεν αφορούν τα πρόσωπα. Αφορούν τους πολιτικούς σχηματισμούς. Για το Ηράκλειο και την Ελλάδα και την Κρήτη. Καλή σας επιτυχία, κύριε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.